πως θα ξανάρθεις φέτος είχες πει. Στο μυστικό της θάλασσας το οποίο ο έρωτάς σου κόβει σαν γυαλί, σαν φωνικό στην άμμο εργαλείο. Στα χέρια μου κρατάω το μάκο που σου βρέξε το κύμα στη βεράντα. Ένα βρεγμένο ήσουν σ' αγαπώ, ένα βρεγμένο σ' αγαπώ για πάντα. Μαζί μου ήρθες με ένα κάρο από σκευές, σαν ρυθμισμένη συσκευή μικροκυμάτων, κι όλα τα όνειρα σου κάρτες γίναν πλαστικές, κι ο έρωτάς σου σειραφή είναι τραυματών. Σε είδα και μου ήρθε να πνιγώ, που αγάπησα εσένα μέσα σε μια άλλη. Με 7 κουπόνια θα σ' αλλάξω μήπως και σωθώ, θα βρω μια άλλη και θα αλλάξω πια κανάλι. Μαζί μου ήρθες με ένα κάρο από σκευές, σαν ρυθμισμένη συσκευή μικροκυμάτων, κι όλα τα όνειρα σου κάρτες γίναν πλαστικές, κι ο έρωτάς σου σειραφή είναι τραυματών. Σε είδα και μου ήρθε να πνιγώ, που αγάπησα εσένα μέσα σε μια άλλη. Με 7 κουπόνια θα σ' αλλάξω μήπως και σωθώ, θα βρω μια άλλη και θα αλλάξω πια κανάλι. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ υποδεχτείτε τον Λούι Πατσαλίδη. Το ότι έπαιξε τραγούδι που λαλεί θα αλλάξει κανάλι, με ξεπερνά, παιδιά. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι... Δεν μπορεί. Κοίταξε, Λουί μου, έχει τόσα χρόνια. Ναι. Έφερες τόσους καλεσμένους. Μια φορά να με κάλεσε σήμερα να είμαι καλεσμένος στις εκπομπές. Έχουμε σε... Ναι. Πλασμένο. Δεν με προωθείς λίγο να παίξω. Οπότε σήμερα είπα ότι θα αυτοκαλεστώ, θα παίξω δικά μου τραγούδια μόνο στην μόνο εκπομπή. Δικά σου τραγούδια. Μόνο δικά μου τραγούδια. Και ελπίζω να μην αλλάξετε κανάλι. Μην ανησυχείτε, φίλες και φίλοι, στο μοντάζ θα βάλουμε κανονικά τραγούδια. Άνοιγμα τον τώρα να χαρεί λίγο. Θα το μοντάρουμε όμως. Εδώ είμαστε λοιπόν για αυτή την Παρασκευή στο σταθερό μας ραντεβού, το πρώτο τελευταίο της σεζόν. Απόψε ξεκινούμε να μοιράζουμε τα τελευταία δώρα της χρονιάς από τις selfies σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κάθε εβδομάδα πιάνναμε πάνω από 300 φωτογραφίες. Και το πράγμα δείχνει την αγάπη που μας δείχνετε γενικότερα. Βεθιά, όπου πάμε, είναι απίστευτο το τι συμβαίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινώ λοιπόν στο μικρό Νικόλα Γεωργίου. Στέλνω δώρο έναν drone από τα TY2View Drone Shop. Την διαμονή στο πεντάστερο Άναμπελ στην Πάφο κερδίζει ο φίλος Αλέξης Νεοφύτου. Στη φίλη Στέλλα Κασάπη που λαμβάνει όλα τα πέτρα ασφαλείας, στέλνω ένα κιλό γκέιμα. Όχι, ένα ρολόι swatch. Στο φίλο Σωτήρη Κουμή και την κορούλα του, την Άντρια, του στέλνω μία δωροπιταγή από τα Shoebox. Στη φίλη Σοφία Γκαδίν που μας παρακολουθεί από τη Δανία με το σκυλάκι της, στέλνω ένα tablet από τα eshopcy.com.cy. Ελπίζω να έρθει στην Κύπρο, φίλη μου, να το πάρει το τάμπλετ σου. Στη φίλη Αντωνία Θούπου που μας παρακολουθεί με το μωράκι της από τη Βιέννη, στέλνω μια δωροπιταγή από τα Adidas Ευαγόρου. Τελικά είμαστε international, αγαπητοί μου. Στο φίλο Δημήτρη Προκοπίου που επίσης μας παρακολουθεί με το μωράκι του, στέλνω ένα ζευγάρι γυαλιά από το Σύνδεσμο Οπτικών Κύπρου. Στο φίλο Χρήστο Ζώτο, στέλνω μια δωροπιταγή 50 ευρώ από τα directdeals.com.cy. Στου φίλου Άννα και Μαρίνο Μιλωνά που μόλις έχουν κοιμήσει τα διδυμάκια του. Του στέλνω μια δωροπιταγή 100 ευρώ από τα Χαμάμ Ομεριέ, γιατί από ό,τι κατάλαβα από το μήνυμα τους, έχουν ανάγκη για ξεκούραση. Δεύτερη δωροπιταγή στα Χαμάμ Ομεριέ στη φίλη Ελένη Χατζηγεωργίου και τρίτη δωροπιταγή 100 ευρώ από τα Χαμάμ Ομεριέ στη φίλη Μαρίνα Ζαχαρίου.
Συγχαρητήρια σε όλους. Και έτσι πριν πάμε να δούμε όσα έγιναν την εβδομάδα που μας πέρασε, με τη βοήθεια όπως πάντα του Catch Up TV της Cita Vision, να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα κληρώσουμε και τα μεγάλα μας δώρα, στα οποία φυσικά συμπεριλαμβάνεται και το αυτοκίνητό μας, το ολότελα νέο Nissan Juke αξίας 17.900 ευρώ από τη New Nissan Cyprus Limited του ομίλου Πυλακούτα. Θα κληρώσουμε ηλεκτρονικά 3 φιναλίστ, όπως κάνουμε κάθε χρονιά, και θα έρθουν εδώ για να κάνουμε άντε μπαμπλό του κυθεμπλό, να δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής που θα παραλάβει επιτόπου το αυτοκίνητο του. Γι' αυτό να είσαστε alert στις μέρες, μήπως και είσαστε ανάμεσα στους τυχερούς που θα πάρουμε τηλέφωνο. Διότι όπου και να είσαι, ό,τι και να κάνεις, υπάρχει πάντα μεγάλη πιθανότητα να σε χτυπά και να σου χτυπά ένα σημαντικό τηλέφωνο. Θα πω απλά ότι και σεβασμός υπάρχει προς τις γυναίκες και εκτίμηση για τις ικανότητες και τις δυνατότητες τους. Εγώ προσωπικά είμαι ένας εξεκείνων που πιστεύει πάρα πολύ στις δυνατότητες και ικανότητες του. Μήπως έγιναν προτάσεις και... αλλά δεν απεδέχθησαν, κύριε εκπρόσωπε? Αν θέλετε, σηκώστε το για να μην σας ενοχλεί το τηλέφωνο. Είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και προφανώς θέλει να με δει, αλλά... Είναι στον αέρα ο κύριος Κούσιος και τίνκι τίνκι ο Νίκαρος στο τηλέφωνο, κάτι ο θέλει. Αλλά συνεχίζει κανονικότατα, διότι εμείς στον Α έχουμε προτεραιότητα. Και εννοείται ότι ο Κιμήτρης εν το άντεξεν, κάτι που φαίνεται και στην αντίδραση του. Είχαν γίνει προσπάθειες για να υπάρχει συμμετοχή και άλλων γυναικών. Α, και δεν απεδέχθησαν τις προτάσεις. Ακριβώς. Μπορούμε να πούμε αριθμό σε πόσες εισηγήθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Όχι, να το αφήσουμε ως εκεί, αλλά να πούμε ότι ναι, πρόθεση του πρόεδρου ήταν να διορίσει περισσότερες γυναίκες. Κύριε εκπρόσωπε, να είστε καλά. Σας ψάχνει και ο πρόεδρος, σας αποδεσμεύουμε. Ναι, ψάχνει ο πρόεδρος τον εκπρόσωπο του. Πόση ώρα να τον απασχολείς, Ρεάντρια. Έχει τόσες δουλειές ο άνθρωπος. Κύριε Λέισο, δηλαδή. Ποιος είναι? Α, Παναγία μου, Παναγία. Έτσι, έτσι. Καλώς το... πρόεδρο. Φαντάζομαι και φύγει ο τίτλος σου. Λένε μια φορά πρόεδρος, πάντα πρόεδρος. Εγώ δεν θα δέχομουν αυτή την υποβάθμιση, κύριε Κούσο. Δηλαδή που πρόεδρος, βέβαια, που πρόεδρος, φορά που επίεννα, κύριε πρόεδρε, έλα, από εκεί ποδά, ξαφνικά γίνει και σε εκπρόσωπος. Έπρεπε να πεις του πρόεδρου να ονομαστεί η θέση πρόεδρος γραφείου τύπου. Το σκεφτώ. Α, κάτσε. Καλώς τον κύριο Κούσο μας. Τι γίνεται, Επληροφορήθηκα ότι θα έκαμνες επίθεση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα. Ναι. Και είπα να σε προλάβω. Έχουμε μετά τα βίντεο του. Έναν που να φύγει. Ωραία. Όταν θα... θα παίξουμε μετά. Καλά, εγώ έστειλα τα μηνύματα μου, η αλήθεια, την περασμένη εβδομάδα. Έστειλα τα μηνύματα μου στο Προεδρικό. Είχα πει ότι είμαι έτοιμος, αν ήθελαν. Η μόνη μου διαφωνία με τον Πρόεδρο ήταν ότι έκοψα. Το είπα του κουστούμι, γραβάτα, δεν φορώ, είναι τζιν, φαρελού, αναθλητικά. Είπε μου, μα γίνεται ένας υπουργός, δηλαδή μου, έλα του Πρόεδρου, δηλαδή, να πάμε λίγο μπροστά. Γίνεται... Είδαμε το βιογραφικό σου. Ναι. Και εφοβηθήκαμε. Εφοβηθήκατε. Εφοβηθήκαμε. Λέμε, εάν βάλουμε τον πύχη τόσο ψηλά, οι άλλοι πώς θα συγκριθούν με τον Λούι. Σωστά. Ποιος να συγκριθεί μαζί μου, που λέει και ο Αντώνης Ρέβος. Οπότε, αποφασίσαμε να περιμένουμε λίγο καιρό. Πάντως το μουστάζι σου θωρώ το θέλει. Λίγο εμάκρυνε πάλι. Γιατί ήταν ένα πράγμα το οποίο είχα πολλά ωραία comments για το μακρύ μουστάκι, οπότε να φύγει το ξένο μεγαλός. Που κοπέλες φαντάζομαι, ίσως βρισκάνε, ας πούμε, έτσι... Εντάξει, είναι και εντάξει, αυτή τη στιγμή η κυρία Κούσου να φύγει από την τηλεόραση της, θα μιλήσουμε κάτι ιδιωτικά. Εγγένω για φαμίλιο ξύλο. Σωστό, διότι είπαμε... Συμπάσχουμε, διότι είμαστε και πιο παντρεμένοι με κατοκοπήτησες. Ένας που του λόγους που ήρθα. Είπαμε θα ιδρύσουμε το σύνδεσμο καταπιεσμένο. Να σε αφήκω πρόεδρο. Πώς εβιώσαμε τον ουλό? Φαίνεται ότι ξεπερνούμε το. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας όμως. Δόξα σε Θεός. Πέρασαμε καλά. Ακούσαμε τους ειδικούς. Ο γόνος μας
φάνηκε, πρέπει να ομολογήσω, έμεινα και λίγο εκπληκτός. Φάνηκε σωστός, πειθαρχημένος. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος στα δύσκολα φαίνεται ότι συγκεντρώνεται, υπακούει και γίνεται έναν για να μπορέσουν να ξεπεράσουν προβλήματα. Πρέπει να σου πω ότι δεν επερίμενα ότι οι συμπολίτες μας είχαν τόση πειθαρχία. Ναι. Με έχουν συγκινήσει. Και πρέπει να σου πω ότι νιώθω θαυμασμό. Mm-hmm. Νιώθω θαυμασμό για τον τρόπο που συμπεριφερθήκαν. Εξάλλου, θα μπορούσαμε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα εάν οι συμπολίτες μας δεν έδειχναν αυτήν την κοινωνική ευαισθησία, δεν έδειχναν αυτήν την αυτοπιθαρχία. Ναι. Για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα μας, πού το οφείλουμε. Οφείλουμε το. Συμφωνώ. Στον κόσμο. Στον κόσμο. Βέβαια, να πούμε ότι κάποιοι δείξαν και δουλειά μέσα στον κορονοϊό, μέσα στην καραντίνα. Κάποιοι σταθήκαν στο ύψος των περιστάσεων, κάποιοι δεν σταθήκαν στο ύψος των περιστάσεων και το αφήνω μέχρι εδώ. Δεν το κατάλαβα, δεν το κατάλαβα το υπονοούμενο. Αν θέλεις να μου πεις ότι τον καιρό του κορονοϊού εσύ ήσουν πάντα στο προσκήνιο και πάντοτε... Όχι, όχι, δεν είναι αυτό που εννοώ. Μιλώ για... Κάποιοι ευκήκαν μπροστά και σταθήκαν μπροστά και φαίνεται ότι ο κόσμος το εκτίμησε πάρα πολύ. Νομίζω το σύνολο ευκήκε μπροστά και πρέπει να απονέμω τα εύσημα σε όλους ανεξαίρετα. Να απονέμουμε τα εύσημα και στην κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα και στους επιστήμονες μας, διότι χρειάζεται συλλογική δουλειά. Ναι. Και είχα πει, αν θυμάστε, ότι ήταν μια ευκαιρία αυτό που βιώσαμε την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού και που είδαμε εκείνη την αγαστή συνεργασία, που είδαμε τη συμμετοχή όλων, αν μπορούσαμε να το συνεχίσουμε και μετά. Εύχομαι ότι θα μπορέσουμε να το συνεχίσουμε. Άστε. Είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί πραγματικά τα συμφέροντα του λαού μας. Ο πρόεδρος, κύριε εκπρόσωπε, πώς ήταν στην περίοδο της καραντίνας, εσύ δεν καλά, ήταν ενευρίαζε, εσύ δεν καλά, τα σάκι made in China, απολύμενε τα πράγματα με το... Πρέπει να με πω... Chai, με τσάι, με τσάι. Πρέπει να πω ότι πολλές φορές αισθάνθηκα ότι ήθελε να σύρει κανένα τασάκι, αλλά εσύ κρατήσει. Ξέρεις ότι είμαι ο μόνος που έχει τασάκι υπογεγραμμένο που είναι πρόεδρο. Να κάνω παράπονο. Όχι, όχι να μας σκέφτε τις αποκλειστικότητες. Ο κυβερνητικός του εκπρόσωπος πήγαινε και γόρασε τασάκι να πάρει. Εγώ έχω τασάκι υπογεγραμμένο που τον πρόεδρο. Με ημερομηνία πάνω, φάουλ τούτον, και αν είναι ούλον το τασάκι θέμα υπογραφή. Φάουλ τούτον, αύριο το πρωί θα κάνω ώρα μου. Θα το κάνω στάμπα. Μπλούζα, να το βάλω σε μια μπλούζα μου. Μη με προκαλέσεις άλλο. Εδώ σημαίνω λίγο με τα ποδοσφαιρικά. Δεν τα θεωρούμε τα πράγματα. Να ξεκινήσει το ποδόσφαιρο μας, να πάμε πίσω στα γήπεδα, θα πάμε... διετέλεσες, να πούμε, πρόεδρος της ανόρθωσης. Λοιπόν... Δεν ξέρω ποιες πρωτάθλημα, δεν είναι. Βρέκα, δεν θυμούμαι. Πρωτάθλημα. Δεν μου το πράγμα. Η ανόρθωση έχει απλά πρωτάθλημα. Πότε. Τον καιρό του Τιμούρ. Του Ράουφου. ελπίζω να τα ξεπεράσουμε όλα και να εστερηθήκαμε λίγο το ποδοσφαιρό. Η αλήθεια, ναι. Θα ξαναπήγαινες πίσω σε αυτόν τον χώρο. Εάν σου ζητηθεί να λάβεις, ας πούμε, ξανά δεν ομάδα. Νομίζω, αλλά πρέπει να πω ότι μια από τις ωραίτερες στιγμές που είχα ήταν όταν εκλεγόμουν πρόεδρος της Ανόρθωσης και έπρεπε να σηκωστώ να πω στο βήμα για ένα χαιρετισμό. Νομίζω ένιωσα την μεγαλύτερη συγκίνηση που ένιωσα ποτέ στη ζωή μου, γιατί μπροστά μου εκείνη τη στιγμή έπερασε το γυμνάσιο, το πρώτο γυμνάσιο που φίτησα, πέρασε το Λύκειο Ελληνίδων, όλοι αμόχωστος, παραλίες, όλοι αμόχωστος. Και νομίζω δεν θα ξαναζήσω τέτοια συγκινητική στιγμή. Και μια δεύτερη συγκινητική στιγμή φυσικά, όταν ο γιος μου
ήταν στο μευτήριο με την ύφη μου και βγήκε έξω να μας παρουσιάσει τον γιο του και μας είπε, σας παρουσιάζω τον Κυριάκο Κουζόν, τον νεότερο. Εντάξει, να τρισάζεται εγώ, ρε κουμπάρε. Μπορώ να φύγω τον καθένα να φανταστεί τι έγινε. Έτσι είσαι μουστακού, είναι. Την άλλη φορά θα το φέρω. Θα το φέρεις, καλό. Ω, είναι η κόρη σας που... Ναι, η κόρη μου μικρή, η Έλενα που έφερε το γιο της. Πήγαινε Τζεφ και τον καρτερούσαμε σε πρόπερα. Ανορθωσιά της. Ούνια. Λαλή, ανώ. Ο γαμπρός μου... Ο Μονιάτης, και εσύ ως ανορθωσιά της. Δεν ξέρω, δεν το ξέρεις ποτέ να μου μπορεί να γίνει. Εντάξει, αν ξέρεις, αλλά προσέχομαι... Είναι η ύφη μου ο γιον της. Ναι. Ναι, είναι ο γιον της. Οπότε μπορεί να καταλάβεις. Νομίζω, εάν δεν με απατάει η μνήμη μου, το μόνο γήπεδο που δεν έχω πάει να παρακολουθήσω ποδόσφαιρο, και δεν ξέρω γιατί, συγκυρίες, είναι το Αμόχος τους. Το Αμόχος τους, λέω, συγγνώμη, το Αντώνης Παπαδόπουλος. Εύκολο. Είναι το μόνο. Μην το συζητήσουμε. Οπότε επόμενη... δεσμεύεσαι. Δεσμεύεσαι σαν Κυριάκος Κούσος όμως, όχι σαν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άιστα. Έχει διαφορά. Λίδε έχει. Εγώ ήθελα να μου το εξηγήσω. Άμα δεσμεύεσαι εσύ σε κυβέρνηση, είναι αξιοπιστή 100% η δέσμευση. Αν δεσμεύεσαι προσωπικά σαν Κυριάκος Κούσος, είναι 100%. Θα δεσμευτώ σαν κυβέρνηση. Κατάλαβα, θα πάμε ούτε την άλλη χρονιά, ρε παιδιά. Για να σου αποδείξω ότι η κυβέρνηση στηρίζει τον πολίτη. Είσαστε μάρτυρες, ότι δεσμεύτηκε να πάμε έναν Αντώνης Παπαδόπουλος να κάτσουμε δίπλα-δίπλα σε ανόρθωση Ομόνοια. Ρε. Πρέπει να ξέρεις ότι η καλύτερη μου φίλη. Ναι, Ομονιάτης. Είναι Ομονιάτης. Άσε που η καλύτερη μου φίλη που κάνω παρέα είναι του Αγγέλ. Γιατί σε παίζουν οι άλλοι. Λοιπόν, κύριε Κούσιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Έστω ατούν την λίγη ώρα. Εγώ πρέπει να σου πω ξανά γιατί ήρθα. Είχα ακούσει ότι ετοίμαζες μου κάτι και ήταν και λίγο εκδικητικό. Όχι, όχι. Εμείς δεν είμαστε εκδικητικοί, επειδή μας έστεισες τέσσερις εκπομπές, Ελλάδα μας ενάρτουμε. Και έρθες, ρε κουμπάρι, γιατί να το πάρουμε εκδικητικά. Η πληροφόρηση που είχα από αξιόπιστες πηγές ήταν ότι ήταν να ακούσω τα εξαμάξεις πόψε. Όταν λέω, πιένε, πέρκυμο γλιτώσεις. Δεν έχουμε έτσι θέματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε όμως και ελπίζω με τη νέα σεζόν, γιατί τελειώνει η σεζόν μας την άλλη εβδομάδα, Θεού επιτρέποντος, κορονοϊού επιτρέποντος, να φέρουμε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, τώρα που μπήκαν και οι κυρίες μέσα, να κάτσετε όλοι, έτσι, να φέρουμε άλλο ένα καναπέ και να κάνουμε ένα παιχνίδι. Α, μάλιστα. Να φέρουμε... οι νέοι υπουργοί, πώς σου φαίνονται? Μα για όνομα Μα κοίτα, ο καθένας κρίνει από το έργο τους. Είναι ακόμα νωρίς, θα περιμένουμε να δούμε. Ναι, αλλά μπορεί κάποιος να υπολογίσει. Μπορεί. Όταν βλέπει τα βιογραφικά, όταν βλέπει το ιστορικό... Να σας πω κάτι, επιτρέψετε. Εγώ, εάν ήμουν πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκτός το ότι αβάλει υποψηφιότητα, να φκώ από τον πρώτο γύρο. Ανεξάρτητος όμως. Ένας που τους λόγους επίσης που για να σε κολοκέψω λίγο να qualified μας που τον πρώτο γύρο Κοτόπουλο, για να διευκρινίσω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Να είστε καλά. Να σας ξεπροβοδίσω από εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυριάκος Κούσιος, κυρίες και κύριοι. Και εμείς, βέβαια, συνεχίζουμε, γιατί όντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν πάρα πολύ απασχολημένος την εβδομάδα που μας επέρασε, αφού εκτός από την εκπομπή μας, ευκήγε και έκαμε παρεμβάσεις σε όλες τις εκπομπές της Κυπριακής τηλεόρασης. Στο ΡΙΚ όμως, όπως πάντα, υπήρχε. Ναι, σωστά εμαντέψατε. Πρόβλημα με τον ήχο. Επιθυμεί να κάνει παρέμβαση ξανά στην εκπομπή μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Κυριάκος Κούσιος. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα. Ξανά καλημέρα. Ευλογούμε. Δεν σας ακούμε όμως. Μια στιγμή να διορθώσουμε τους ήχους μας, κύριε εκπρόσωπε.
Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον κύριο εκπρόσωπο. Λοιπόν. Κάθεται για μένα ο λάκερος κυβερνητικός εκπρόσωπος σε καρτερά να του σάσουν τον ήχο για να κάνει παρέμβαση. Ώσπου να το σάσουν, να ξιάσει ο λόγο που ευκήγε ρε παιδιά, που ζήσε να κάνει παρέμβαση. Να του περάσουν ζήτα τα νεύρα. Τίποτε. Δεν έχει σωτηρία η κατάσταση. Άρα ο Χατζησάβας, ο ανταποκριτής του Ρίξη Λάρνακα, ακούε τον καλά του την εβδομάδα. Στο Σταύρο Χατζησάβα θα είχαμε απεργία. Ευτυχώς ήρθαν τα απεργιακά μέτρα την Ιστάτη. Τι μεσολάβησε, θα μας το δώσει ο Σταύρος. Σταύρο. Καλημέρα. Καλημέρα Σταύρο κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων εδώ στη Λάρνακα. Είναι μαζί μας στο... Λοιπόν, έχουμε... Κυρίτσι, εκ μέρους της ΕΚ ο κύριος Παναγιώτης Παναγή και εκ μέρους της ΔΕΟΚ ο κύριος Σταύρος Δημητρίου, θα, εκ μέρους των τριών συνδετιών θα μας μιλήσει η κυρία Νάντια Κυρίτσι για να μας πει ακριβώς τι έγινε. Χάτε πάλι. Που τον καιρό που έγινε να ανταποκριθεί στο Ρίγο Χατζησάβας, αλλά όπως μια φορά να ακούσαμε τη φωνή του. Θορούμε τον πάντα να στέκεται κάπου έτσι. Πέντε τους η ώρα να σταματήσει να προσπαθεί να ενώνει τα μικρόφωνα και να κάνει τις συνδέσεις στην νοηματική να τελειώνουμε. Πάντως το ΡΙΚ τίποτα δεν πάει καλά τελευταία. Στον κύριο Καραγιάννη. Κύριε Καραγιάννη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και σε εσάς κύριε Κωνσταντίνο και στους τηλεθέτες σας. Και καλή εβδομάδα. Και καλή εβδομάδα να έχουμε. Επιμένετε να με λέτε Κωνσταντίνου. Δεν έχω πρόβλημα. Αν αυτό σας ευχαριστεί, απλώς είναι Κυπριανού του επιθετόπου. Αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να με λέτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν. Μα έχει τρεις μήνες ο κύριος Καραγιάννης, λέει τον Κωνσταντίνου αντικυπριανού. Πόσον καιρό να με λέει. Να μην λέει τίποτε ο Σταύρος. Έναντεξε. Ο Καραγιάννης έπιανε τη Σταυριανή Κωνσταντίνου και το Σταύρο Κυπριανού και έκαμε τους έναν πλάσμα. Λαλή τους και τους και ο Κωνσταντίνου. Τουλάχιστον τα περί κορονοϊού, λαλή μας τα χωρίς να κάνει λάθη. Άρα και πώς πάμε με τα προληπτικά μέτρα μες στην Κύπρο, τηρούμε τα. Για το αν συμμορφωνόμαστε, να σου πω ότι στη διάρκεια της νύχτας χθες είχαμε 5 καταγγελίες εδώ στη Λεμεσό για παραβίαση του περιλιμοκάθαρσης νόμου. Mm-hmm. Συγκεκριμένα σε Πειραρία, στη Γερμασόγια, είχαν συγκεντρωθεί πάρα πολλοί για να παρακολουθήσουν ποδόσφαιρο, δεν ξέρω, ποδόσφαιρο αγγλικό. Μάλιστα. Άμα το λέει έτσι Σωτηρούλα το πάρα πολύ, σημαίνει παίζει να είσαι και 3.000 κόσμο στο καφέ για να δουν την μάπα. Έτσι είναι. Διότι μπορεί να παραμονεύει ένας πάρα πολύ κολλητικός ιός, αλλά η μάπα είναι πιο σημαντική που τη ζωή μας να είμαστε στην Κύπρο. Η επικαιρότητα όμως τρέχει στη χώρα μας, διότι εκτός που τούτα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και ένα σχηματισμό και αλλαγή γενικού εισαγγελέα. Κατά το αλλαγή πίνει νερό. Με δύο γενικούς εισαγγελείς θα βρεθεί η Κύπρος για ένα 20ήμερο, αφού ο Γιώργος Σαββίδης ορκίζεται στις 10 Ιουλίου και ο Κώστας Κληρίδης αφιπηρετεί στις 31. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η τελετή διαβεβαίωσης του νέου Γενικού Εισαγγελέα και του νέου Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα θα λάβει χώρα στις 10 Ιουλίου 2020. Αυτό ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ευνηδιάζοντας τον Κώστα Κληρίδη, ο οποίος είχε προηγουμένως ενημερώσει Υπουργείο Οικονομικών και Προεδρικό ότι δεν μπορεί να λάβει την άδεια ανάπαυσης του που δεν έχει αξιοποιήσει. Το γεγονός της απουσίας Βοηθού Γενικού Εισαγγελέως, ο οποίος θα μπορούσε να με αναπληρώνει, καθιστούσε αδύνατη τη λήψη άδειας ανάπαυσης και επομένως δεν μπορούμε να εφαρμοστεί υποχρέωση αποχώρησης με προαφιπηρετική άδεια πριν την 1η Αυγούστου. Ο Υπουργός με επιστολή του συμφώνησε με τα όσα ανέφερα. Παρολίγο να έχουμε δύο γενικούς εισαγγελείς για 20 μέρες. Η μόνη χώρα στον κόσμο που κατάφερε το ακατόρθωτο. Πάλι καλά που είχαμε και δύο προέδρους, και ο προέδρος της Βουλής και ούτω καθεξής. Είναι κακή ιδέα πάντα να έχεις ένα σπέρ. Όπως το αυτοκίνητο, ρε παιδί, με χάλασε στον Ίκαρος, κάλεις άλλον πάνω. Κατάλαβες, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Πάντως το θέμα μετά που ο Καμπόσος Καυκάης ελήθηκε, διότι ο Κώστας Κληρίδης, παρόλο που αγκρίστηκε, επαρετήθηκε. Έπιαν τον Ίκαρον τηλέφωνο και είπε το, άμα αν είσαι έτσι, φεύκω. Μάλλον για πάντα. Τουπ, σε κλείσε το. Που την άλλη ο Ίκαρος έπιανε τηλέφωνα τους νέους υπουργούς, αφού είχαμε και τον μίνι ανασχηματισμό. 11:30 το μεσημέρι. Δύο ώρες πριν από τις ανακοινώσεις ήταν όταν το κινητό τηλέφωνο του Χαράλαμπου Πετρίδη χτύπησε. Στην άλλη γραμμή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είπε Χαράλαμπε, σε θέλω στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη θέση του Υπουργού Άμυνας. Με μεγάλη έκπληξη που ακούω αυτά τα καλά νέα. Με μεγάλη χαρά και χωρίς δεύτερη σκέψη αποδέχτηκε την τιμητική πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Τέλειος ο Νίγαρος, παιδιά. Έπιανε τον άνθρωπο τηλέφωνο και είπαν του, αγάπη μου, σε 2 ώρες ανακοινώνω σε ως υπουργό άμυνας. Είσαι οκ, ναι. Παρεδάμε για καφέ να πάεις. Λαλίστα του παρέα σου πιο πολλά, πιτες πιο νωρίς, πιτες πιο ώρες. Έπαθε ένα σοκ ο κύριος Πετρής, αλλά οκ. Εξεπέρασε το και ήθελε να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα. Ποιο ήταν το πρώτο άτομο στο οποίο ανακοινώσατε αυτή την αλλαγή? Στην πραγματικότητα έψαξα την σύζυγό μου, την οποία δεν κατάφερα να την βρω από τον πρώτο τηλεφώνημα, και έστειλα SMS για να είμαι βέβαιος ότι δεν θα τα ακούσει από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Δεν το απαντάνε η γυναίκα του, παιδιά. Και έστειλε της μήνυμα. Αγάπη, έκαμε υπουργό. Κι ας με πεις όταν το δεις. Α, και πέμω, αν θέλουμε γάλα, διότι να σταματήσω περίπτερο. Στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για επαγγελματικές υποχρεώσεις, έμαθετε ευχάριστα ο νέος υφυπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Δημητριάδης. Μου πήρε μερικά δευτερόλεπτα να συνειδητοποιήσω ότι δεν ήταν αστείο. Απάντησα θετικά. Ετοιμάζω βαλίτσες, κυριολεκτικά ετοιμάζω βαλίτσες. Πιάσαν τον Βασίλη Δημητριάδη να του πούνε ότι έγινε υφυπουργός Ναυτιλίας και νόμιζε ότι έκαναν του φάρσα. Με αγάπη μου, ο πρόεδρος είμαι. Σε παίρνω για να σου πω ότι θέλω να μπει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παρελάτε με, φάρσα, ρε κουμπάρε, έχουμε δύο ουλιές. Πακ, και κλείσε το λογικά. Χαμογελαστή, ευδιάθετη, χαμηλών τόνων. Αυτή είναι η νέα Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Μας άνοιξε την καρδιά της για όσα νιώθει για την μεγάλη αλλαγή στη ζωή της. Ευχάριστο το αίσθημα και πολύ τιμητική απόφαση. Μια συνηθισμένη Τετάρτη στο γραφείο φαινόταν για την Νατάσα Πυλίδου. Μέχρι που χτύπησε το τηλέφωνο και στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Με εξέπληξε. Ήμουνα στη δουλειά. Ποιον πήρατε τηλέφωνο αρχικά για να το ανακοινώσετε κι εσείς? Σε κανέναν. Είμαι αρκετά. Πολλές φορές έτσι κρατάω κάποια πράγματα για τον εαυτό μου. Εν το είπε κανένου, παιδιά. Κράτησε το μυστικό. Να μην το μάθει κανένας. Άσχετο ότι στραπού και ο δευτερόλεπτο ανακοίνωσε το που μόνο του ο πρόεδρο ούλου του κόσμου. Πάντω η κυρία Νατάσα Πυλίδου δίνει ένα μεγάλο μάθημα σε πολλού, αφού όπω και η πρωθυπουργό τη Νέα Ζηλανδία θα γεννήσει το δεύτερο παιδάκι τη κατά τη διάρκεια τη θητεία τη. Η χαρά για τη νέα Υπουργό Ενέργειας είναι διπλή, αφού λίγο μετά τη μετακόμιση της στο Υπουργείο Εμπορίου θα έρθει στον κόσμο και το δεύτερο μωράκι της. Και την πρώτη φορά που γέννησα ήταν κάτω από συνθήκες αρκετής πίεσης. Είμαι πολύ τυχερή που έχω τη στήριξη του συζύγου και της οικογένειάς μου. Τέλειο. Καλά να τα δεχτείς, κυρία Υπουργέ. Και ποιος είπε ότι δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου κατάβαρη? Να ξεμεθωρείτε εμένα. Και βέβαια αν μπορείς. Είτε είσαι υπουργός, είτε είσαι διαρρήχτης. Υποπτή για 2 διαρρήχτες κατοικιού στην Τάλα και ενός καφεστιατορίου στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου. Το γεγονός ότι μερικές μόνο μέρες υπολείπονται για να φέρει στον κόσμο το παιδί της, αυτό δεν την έκανε να αλλάξει τα άνομα σχέδιά της. Η αστυνομία οδηγήθηκε στην ύποπτη χθες μετά από μαρτυρία ότι αυτή θεάθηκε να κινείται ύποπτα στην περιοχή. Όχι ύποπτα. Τι ύποπτον είσαι μία κατάβαρη γυναίκα έγκυος στον ένατο μήνα με έναν κλατσόμπα στη κελέ? Θεά, παιδιά, εννοείται ότι η κλοπή είναι κατακριτέα. Αλλά ότι λίγες μέρες πριν γεννήσει έμπαινε που τα παραθύρκα και έκλευκε πράγματα, πραγματικά, λίγο αστείο. Έσπασε κάθε ρεκόρ η κυρία. Ανακρινόμενη 26χρονη παραδέχτηκε ακόμα μια διάρρηξη που διέπραξε ήδη κατά το χρονικό διάστημα 11 με 12 Ιουνίου σε καφεστιατόριο στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου, ενώ παρέδωσε και μέρος των κλοπημαίων, όπως 3 τάμπλετ, τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια από την αστυνομία. Η αστυνομία δεν προχώρησε μήκος στη σύλληψή της και λόγω της προχωρημένης εγκυμοσύνης της αφέθηκε ελεύθερη για να κλειδευτεί αργότερα. Είπαν τη πιένε γέννα και λέει ύστερα πίσω να σε βάλουμε φυλακή. Έφκαλε τάμπλετ που είναι η δουλειά τη η κυρία που τα είχε χωσμένα, ποιο να εμπαρεί πρέφα. Πάλε καλά που είναι κλεφκέ και που τα σούπερ μάρκετ. Να νομίζω ότι σπάσαν τα νερά και να είναι επειδή άνοιξε η κονσέρβα με το σώσ που τράμπαρε. Πάμε πίσω στα υπουργικά μα, αφού στι τελετέ διαβεβαίωση όλοι επεράσαν τέλεια. Πάντως, το κλίμα στην αίθουσα δεξιώσεων του Προεδρικού ήταν άκρος οικογενειακών. Με τον Χαραλάμπο Πετρίτη να συνοδεύεται από σύζυγο και παιδιά, και την Έμιλη Γιολή την έχει στο πλάι της, πέραν από τα παιδιά της και τον αγαπημένο της και αρκετά διαχειτικό σήμερα Χρύσανθο Τσουρούλη. Και ενώ οι φωτογράφοι στριμώχνονταν για τη λήψη της εντυπωσιακής Υπουργού Δικαιοσύνης και την ίδια ώρα που για κάποιο λόγο ο Γιώργος Λακκοτρίπης και ο Σάββας Αγγελίδης δεν μπορούσαν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους, την παράσταση ήρθε να κλέψει ο Αβέρωφ Νιοφίτου. Πρώτα προεδρεύοντας πάντα εισαγωγικά ενός μην Υπουργικού Συμβουλίου σαν ένας άλλος πρόεδρος της Δημοκρατίας,
και συνεχεία παραδίδοντας μαθήματα προστασίας από τον κορονοϊό. Παρά το γεγονός ότι λίγο πιο πέρα 50 και πλέον άτομα αλληλοασπάζονταν μέσα σε ένα χώρο 10 μέτρων το πολύ. Αγάπες, φιλιά, αγκαλιές, όλοι μαζί είναι αγαπημένοι, ούτε πως έχει ο κορονοϊό. Μόνο ο Φούλης έκανε αγκονιές με όλο τον κόσμο. Η Γιολίτη, η φιλιά του με τον Αγγελίδη, ο Λακκοτρίπης με ο Τσουρούλη. Ανάποδα. Και ο Νίκαρος με όλο τον κόσμο. Δεν είναι πλάσμα που εξαιρέτησε. Γενικά όμως ήταν τόση πολλή συγκίνηση που όλοι χάναν τα λόγια τους. Δηλώνω απερίφραστα και με ειλικρίνεια. Αποτελεί υψίστης σημασίας για τους πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη ότι στη βάση των αυστηρά... Με συγχωρείτε κυρίες και κύριοι. Ο Νίκαρος δεν έχει ιδέα να μπουλαλεί. Επικρατεί ένα χάος μες στον νου του. Ξέρετε ποια μου θυμίζει? Τη Γιώτα Δαμιανού. Θα μπορούσαν κάλλιστα να κάνουν μία εκπομπή μαζί. Καλημέρα. Όλα καλά? Μια χαρά. Πώς πήγαμε, πώς... Πολύ ωραία. Ωραία. Πολύ ωραίο το πρωτοσέλιδο το πρωί. Το είδα σχεδόν όλο σήμερα. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Άρεσε. Ναι. Μου άρεσε και για την έκλειψη ηλίου δεν ήξερα ότι θα έχει τώρα. Ναι. Και ενθουσιάστηκα όμως που για την Μητρόπολη Ταμασού μπορείς να πας και να το δεις ναι, με αυτό. Με αυτό λέγεται μικροσκόπιο. Με αυτό, ναι. Όχι. Τηλεσκόπιο και μικροσκόπιο. Ωραία. Θέλει να δει την έκλειψη ηλίου με το μικροσκόπιο. Σιγά να μην του κάνετε τεστ για κορονοϊό. Ξακούσετε εσύ να θεωρούν την έκλειψη σε τα αστέρκα με το μικροσκόπιο. Τηλεσκόπιο, αγάπη μου. Τηλεσκόπιο που θωρείς μακριά. Τα μακρινά αστέρια, τους μακρινούς πλανήτες, τα μακρινά χωριά. Μένουμε Κύπρο, πάμε Κύπρο, περνάμε ωραία και σύμπτωση τώρα. Τα πέρα Ορεινής είναι το χωριό του φίλου του Απόστολου. Κάπου εκεί γύρω. Απόστολε μου, καλημέρα. Και θα ρωτήσω εσένα γιατί ο Ανδρέας μου κάνει bullying. Θα σου πει που βρίσκεται. Όχι. Το Πέρα Ορεινής είναι ένα χωριό. Ναι. Δείτε απλά την έκφραση του ανθρώπου την ώρα που το ρωτάτε το πράγμα. Δείτε, παιδιά. Όχι. Το Πέρα Ορεινής είναι ένα χωριό. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς είναι τα Πατήσια. Λαλήσει ο άνθρωπο να μου να τη πει τώρα. Ένα χωρκό γιώτα μου. Και βλέπεις το με το τηλεσκόπιο, να μας θέλεις. Πάρτε την, αλλά πάρτε σαν βιβλίο γεωγραφίας της Κύπρου, του Δημοτικού, να κάτσει να το μελετήσει ο ημονητής, παρέα με τον Ιάσονος. Ξέρετε ότι υπάρχει έναν άλλο μικρότερο νησάκι το ίδιο σχήμα με την Κύπρο μας? Όχι, πέρα αλήθεια. Παιδιά, ναι. Και είχαμε έρευνα, και έψαξα. Και έστειλα και να μου φέρουν και πλάνα. Πού έψαξες, από την Άσα, πού? Το έχω βρει στο διαδίκτυο. Ναι, ναι. Εθόρεντο από το μικροσκόπιο της Γιώτας. Μα τι νησί είναι η Βρέμπον το ίδιο με την Κύπρο σιόρ? Θέλω παρακαλώ να πούμε τα πλάνα, να δούμε ακριβώς αυτό που λέω. Είναι αυτό το μικρό νησάκι που έχουν βάλει και αυτός που έχει ετοιμάσει το νησάκι, το βίντεο, έχει βάλει και κυπριακή μουσική από κάτω. Είναι από το κανάλι στο YouTube Hanity, που έχουμε βρει το συγκεκριμένο απόσπασμα. Είναι ένα μικρό νησάκι το οποίο βρίσκεται στην Ελλάδα, κοντά στη Βιωτία και έχει ακριβώς, παιδιά, ακριβώς. Έχει το σχήμα της Κύπρου. Ναι. Παιδιά, δείτε, από μακριά είναι τελείο. Είναι μια μικρή Κύπρος. Δεν κατοικείται, κατοικείται μόνο από γλάρους, κάποια πουλιά, λογικά, και μόνο αυτά. Είναι ένα μικρό νησάκι το οποίο μας θυμίζει την Κύπρο μας. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια αδελφοποίηση, αλλά λόγω του ότι δεν υπάρχουν κάτοικοι εκεί, δεν μπορούμε να αδελφοποιηθούμε με τους γλάρους. Με τους γλάρους και να τραγουδάζουμε μετά αυτό. Είναι λίγο ναι, ρε, να αδελφοποιηθούμε με τους γλάρους. Να γίνει αδελφογλαροποίηση. Ήβρε νησί που είναι ίδιο το σχήμα της Κύπρου, το οποίο δεν κατοικείται και θέλει να κάνει αδελφοποίηση. Να αδελφοποιήσει τα πουλιά της Κύπρου με το γλαρονίσι. Αν έπρεπε να πούμε την Κύπρο με ένα πουλί, ποιο πουλί θα λέγαμε, το πεζουνονίσι? Έχει πολλά πεζουνονίσι. Έχω και άλλο πουλί, αλλά δεν θα το πω. Τι πουλί? Δεν τα πουλί σας έρχεται. Άμα το πούμε, δεν μπορούμε να το πούμε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Έχει πολλά περιστέρια Κύπρος. Περιστερονίσι.
Παίζουν Ονίσι. Ναι. Θα μπορούσα να πούμε και Φλαμιγκονίσι, γιατί έρχονται και τα Φλαμίγκο, που αραιά, αλλά έρχονται. Ναι. Μας τιμούν. Και Χελιδονίσι θα μπορούσαμε, γιατί έρχονται και τα Χελιδόνια. Ναι, τι άλλο έρχεται. Γενικά είμαστε εσύ που προσελκύουμε πολλά πουλιά. Και Αμπελοπουλιονίσι. Ναι, σωστό. Και τούτο. Άμα σα λέω ότι προσελκύουμε πολλά πουλιά, να ακούτε. Αυτό το θεματάκι. Αυτό το κακό, ότι προσελκύουμε πολλά πουλιά. Ναι. Σωστό. Σκέτο μπουλονίσει, η ώρα να είσαι πάντα μέσα. Χαχά να φύγει του Γιώργιου, και να πίνει τα πουλιά προσελκύουμε, αλλά μετά θυμήθηκε ότι είναι απόγευμα η εκπομπή του. Πάλε καλά, διότι έτσι που του θωρώ, φαίνεται ότι ούτε καφέ δεν προλάβαν να πιούν. Πάμε στο επόμενο. Είναι καφέ. Είναι καφέ φρέντο. Όχι. Εσπρέσο. Μην χτυπά τη μούξη μα τα νεύρα, όλη ώρα σε κάνει έτσι. Ένα λεπτό. Τι σε ειδοποιούν. Συγγνώμη. Ωραία. Δηλαδή, αν δεν έβαζε το χέρι εδώ, θα άκουγε. Γιατί γελάτε, τι έγινε. Δεν είναι καφέ. Δεν είναι καφέ. Είναι μακαρόνια. Ο Χριστός και η Παναγία με αυτό που μπλέξαμε εδώ μέσα. Σε εμείς τούτο λαλούμε εντάσσε εσύ δύο χρόνια, αλλά καλά σε μας ακούει. Η λέξη είναι φετουτσίνι, που είναι είδος μακαρονιού. Τούτο είδε φετουτσίνι, δηλαδή σου πρέπει να είναι καφέ. Είναι η αδελφή του φρετουτσίνο. Άρα φετουτσίνι είναι το θηλυκό του. Θα πεθάνει, είναι ηλικιωμένος, δεν τον λυπάσαι. Ένα λεπτό. Εσείς που γελάτε τώρα, συνάδελφοι, ξέρετε ότι το πράγμα είναι μακαρόνια. Ξέρετε. Δεν μπορούμε να σου δώσουμε και το φιλί της ζωής σε κορονοϊό. Προσέχουμε ακόμα. Στην Κύπρο χρησιμοποιεί... Περίπου να συνέλθει ο παππούς. Θα πεθάνει, πρόσεχε. Κύριε Αντρέα. Χρήστηκε. Τι είχατε εντύπωση ότι είναι καφέ του τον που θεωρούμε. Anyway, ξαναπέξτε το με εμένα έξυπνο όταν θα ξαναπούμε καφέ. Λοιπόν. Χάσαμε τον Γιώργιο. Γυρέψετε άλλον παρουσιαστή για του χρόνου. Έπνιξε το πλάσμα. Και άλλο να επιμένει ότι το φεντουτσίνι θα μπορούσε να ήταν καφέ. Αν ήταν φρεντουτσίνι, Κωνσταντίνε μου, θα μπορούσε. Δεν είναι καφέ, είναι μακαρόνια. Μπολονές. Στην Κύπρο χρησιμοποιούμε του φούρνου. Χαλούμι. Στην Ελλάδα τι χρησιμοποιούν. Φέτα. Κρατούμε το φετ. Κρατούμε τα τρία πρώτα. Με το τσίδι. Φετουτσίνι. Τι είναι αυτό. Ούτε εσύ τα ξέρεις. Μακαρόνια. Τι άλλο κόσμο ζείτε εσύ με την μακαρόνια τούτα. Μείον ένας παρουσιαστής. Μάι. Η τηλεόραση είναι φτωχότερη πλέον. Είδατε όμως, ο άλλος είναι για μέ. Δεν τα βάλει κάτω. Συνεχίζει απτόητος. Άσχετο να τάσω δίπλα ένα χιλιάδε που γυρίσκεται και ο Γιώργιος είναι έτοιμος να φύγει με το φορείο. Τέλος πάντων. Το χρώμα του δωματίου τι είναι, ροζ. Μαγνόλια. Το χρώμα του μαγνόλια. Ένα προμπέζ. Α, ωραίο. Ουδέτερο. Γιατί λέει αύριο κάνουμε και δεύτερο. Να με θέλουμε να πειρατίζουμε. Να ευκαιρία αγορά, κύριε παιδί μου, να με θέλουμε να πειρατίζουμε. Ναι, μπορεί να είμαι γιατρό λάθο, δεν ξέρει. Ναι. Μάτσι, λαλίζε, έχει chance. Δεν το νομίζω, αλλά είμαστε πάντα μέσα. Λαλίζε, πια τα μάτια σου, πενέτσι. Έτσι, η γυναίκα μου το ίδιο χρώμα. Μα είδα περίπτωση. Ξαθεί, άρα νομίζουμε να ξαθούν το μάτι. Ναι, μα είδα περίπτωση. Εγώ γονιού ξαθού με ανοιχτά μάτια που. Ναι, μου, με μου κοφτίζει τώρα. Ρε, συνάξε εδώ. Άντε τώρα, βάλει απλά μα τσακωθού. Δηλαδή ο άνθρωπο ότι και αυτό και η γυναίκα του είναι ξανθή γαλανομάτε, άρα το μωρό του θα είναι ξανθό γαλανομάτικο. Και ο αλήθεια. Είδα περιπτώσει εγώ. Πε! Που ήταν ξανθή γαλανομάτε, και βγάλα ένα μωρό καρβούνι. Ίδιο ο περιπτερά τη γειτονιά. Κύριε Λέιζον, λέω. Συνάξε εδώ, ως πέν ώρα. Πάντω η αλήθεια, τα μωρά λαλούν πιάνουν που 7 γενιέ. Αν να το σώσω με κάποιον τρόπο. Έχει άλλον κόσμο να του πει μια καλή κουβέντα. Το όνομα σου? Ρόνικα. Ρόνικα, από πού φτιανεί? Του Ταντρονίκη. Α, ωραίο. Ωραίο και το Ρόνικα, ωραίο και το Ταντρονίκη. Έχω να το πω εσένα. Ιωάννα. 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 Όσοι είσαι και ο μάτσος, ρε, της κοπέλας. Δεν το είπε έτσι, Ιωάννα. Πολλά συνηθισμένο. Sorry που σε ρωτήσαν η μάμα και ο παπάς της να το φκάλουν. Σε ευτυχώς που δεν τον ρωτήσαν, γιατί είναι άξιος να δει ονόματα όπως Κεραυνούλα, Ουρανιοταξία, και άλλα έτσι ωραία. Πάντως στα βαφτίσια σας έχουμε έτοιμη την κομπανία που θα αναλάβει το μουσικό πρόγραμμα. Σε κουκλί μου, να σε δω, να σε χαρώ, σήκω ετέλη τουρκικό, νίνα ναϊ αύρο, νίνα ναϊ να, νίνα ναϊ τουρκικό, νίνα
Ναναϊ Αβρούμ, Νινα Ναϊνα. Ο Πανινα Νινα Ναϊ, Νινα Ναϊνα. Νινα Ναϊ Αβρούμ, Σινα Ναϊνα. Να σου τραγουδήσω πάλι τον ασήκικο καβά. Κούνα λίγο το κορμί σου, Νινα Ναϊ Αβρούμ, Σινα Ναϊνα. Ο Πανινα Νινα Ναϊ, Νινα Ναϊνα. Νινα Ναϊ Αβρούμ, Σινα Ναϊνα. Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Υπέροχο πρόγραμμα. Τέλεια η λαϊκή κομπανία. Εγώ συστήνω να το ηχογραφήσουμε και να το βάλουμε ούλη ringtone. Αν και ένα είναι το κορυφαίο ringtone και είναι το ακόλουθο. Λαλούμε τούτο σε χρόνια στο κουρπέτι. Δηλαδή δουλεύει χρόνια, είναι πολλά έμπειρος. Πρέπει να πατήσω το τηλέφωνο. Ακούστο. Απάντα το. Έλα μισθή. Το ringtone λαλεί, παππού, απάντα το τηλέφωνο. Τέλειο. Κλαίω, παιδιά. Το καλύτερο ringtone που άκουσα ποτέ. Παππού, απάντα το τηλέφωνο. Παππού, ένα ακούεις, απάντα το τηλέφωνο, λαλό σου. Είσαι πιο ωραίο πράγμα που το να είσαι παππούς και κάθε φορά που χτυπά το κινητό σου, να το αγκονούεις σου, να σου φωνάζει. Ελπίζω να μην παίρνουν ιδέες στην Αστέρο και να μου κάνει το ίδιο πράγμα, να ηχογραφήσει τη φωνή της και κάθε φορά που παίζει το κινητό μου να λέει «Λούι, απάντα! Γιατί να απαντάς, είσαι μπουκωμένος και φάσαι!» Ο Κούσο να βάλει ο Νίκαρο. Κούσο, απάντα, αγάπη μου. Εγώ μόλις τέλειωσα το στρατό, υπηρέτησα πάντα με τον κόσμο. Ναι. Αρέσκησε του την επικοινωνία. Ναι, ναι. Είχαν πειραρία, είχα εστιατόρια. Ίσως πειραρία. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, πήγαινε και πίσω από τον μπαρ και έκαμες ποτά. Γίνεται να σε μπαρ μα και να σε μπρος που τον μπαρ. Κύριε Στέλιο μου, δηλαδή, ας πούμε τώρα, θα σου πω θέλω μια πίνα κολάδα να μου κάνεις. Βεβαίως, βεβαίως. Ας σου πω ένα dirty martini να μου κάνεις. Όχι, clear martini μου κάνω, dirty martini αν κάνω. Αν ωραίο το dirty martini. Δηλαδή έκαμες πίσω shaker και τα λοιπά. Βεβαίως, βεβαίως. Ποιον ποτόν πουλάς παραπάνω. Ποιον ποτόν, παραπάνω ήταν long drinks που πιένα εσύ, σαν cocktails. Πιένα το Σαν Φρανσίσκο. Κάμε το Σαν Φρανσίσκο. Είναι βότκα, orange juice, γραναντίν. Πες κι ο κύριος Τέλειος εκπλήσει με κάθε φορά. Μετά που ναυαγωσώστης και πάρμαν ο κύριος Τέλειος μας, γιατί κάτι που λαλεί ότι σε έναν από τα επόμενα επεισόδια θα το δούμε πίσω από τον πάγκο της αγοράς να προσφέρει του κόσμου κοκτέιλ πατήχα. Τώρα θα δείτε. Και επειδή θα το βαφτίσει ο Ιάσονος που είναι expert στα αγγλικά, θα λέγεται κοκτέιλ λαϊκή πατήχ. Πίνα κολάδα ήταν το best seller στις κοπέλες. Το πίνα κολάδα. Το πίνα κολάδα ήταν το best seller στις κοπέλες. Έλα σου πω, έκαμε και τα κόλπα σου έσυρνες. Αλίμονο. Αλίμονο. Αλίμονο, αλίμονο το. Να μην έκαμε κόλπα ο κύριος Τέλειος. Αφού ήμουν ο κύριος Τέλειος που έμαθαν οι άλλοι μπάρμαν τα κόλπα. Ήταν πίσω από τον μπάρ, είναι τα παγάκια, τα ποτάζε, τραγούδα. Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια. Ο κύριος Τέλειος πάντως, να μου το θυμηθείτε, θα κάνει δικό του τηλεοπτικό σοου. Πέταξα τα σκεπάσματα και φορέσα ό,τι βρήκα και μες στη νύχτα με βροχή τρεις παραδέκα βγήκα. Ρωτάω καρδιά μου, μου με πας, μου λέει σε εκείνη αγαπάς. Καλύτερα μαζί σου και τρελός. Εντάξει, με φτιάει τα ούλα. Δώστε του κύριου Στέλιου μια μουσική εκπομπή σιόρ, να ανάψει το κέφι. Τα μάζεψα τα πράγματα και έφυγα από το σπίτι. Ο Ιάσονος περνά τέλεια πάντως. Νομίζει ότι είναι στο στην υγειά μας αντί στο Σάγλι Άουαρ. Ο κύριος Τέλειος είναι θεός, παιδιά. Πρέπει να το στείλουμε Eurovision. Ειδικά μετά από τούτον το ξεσηκωτικό live performance. Τέλος πάντων, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάμε κάπου αλλού, αρκετά μακριά του την τη φορά, μέσα σας πω και εγώ, έξω από τη γη, αφού ο πατέρας του αγάπη μόνο
βρέθηκε στην Ανίδα Μπάνια. Μάλιστα. Θέλω να σας δηλώσω ότι είμαι ο πλανητάρχης από τον πλανήτη Μόνο. Ο πλανήτης ονομάζεται Ζαγκόρ Α1. Απέχει κάποια έτη φωτός από το πλανήτη Γη, αλλά εμείς με μαγνητοδιακτινισμό μπορούμε να έρθουμε στη Γη όπως και ήρθαμε. Με καλέσανε για να συμβάλλουμε με την πλανηταρχική μου ιδιότητα στο πλανήτη Γη, αλλά στο δικό μου το πλανήτη, ο οποίος είναι στο Β' γαλαξία, λέγομαι αρχιπλανητάρχης. Είμαι αρχιπλανητάρχης ο κύριος Ποτσέπης, άλλου πλανήτη, και ήρθε στη Γη με τη μασκουάντου για να μας βοηθήσει. Το δηλώνω. Μου είπανε ότι εδώ υπάρχουν κάποιοι ξεθοριασμένοι άνθρωποι που κάνουν κάποιες ύποπτες κάποιου σε όλο τον κόσμο και λέει ελάτε να τους πιάσετε, να τους δικάσετε, να τους καταδικάσετε. Ακούστε ευχρό. Για σε άμπουλα. Ήρθε να σε δικάσει και να σε καταδικάσει ο κύριος που άλλον πλανήτη. Ξεθοριασμένε, εξεθοριασμένε. Μάλιστα, εγώ σαν αρχιπλανητάρχης έχω μία συνοδεία από 10 διαστημόπλια τα οποία είναι πάνω στη στρατόσφαιρα. Μάλιστα. Και σε περίπτωση κάποιας εχθρικής εισβολής θα ειδοποιηθούμε άμεσα. Ναι. Ότι πλησιάζουν και δεν οπισθοχωρούν. Okay. Και έχω δικαίωμα σαν πλανητάρχης, αφού συζητήσω με τους εισβολείς, θα μιλήσω με τους κυβερνήτες των διαστημοπλίων να κλειδώσουν στα ραντάρ τους το στόχο. Καλύτερα διαστημόπλια που το φαναρούν του ποηλάτου, όπως είπα στη ζώνη του, σε μιλά τους με το τηλέφωνο το κότσινο που είναι ενωμένο πούποτε. Τέλει. Το πρόβλημα είναι άλλον, ότι τώρα που ευκείες στην τηλεόραση και μετά το ταούλα, θα τον ακούσουν οι Αμερικάνοι και θα τον βουράει η NASA. Μην ανησυχείτε όμως, υπάρχει και η αυτό λύση. Αυτά που λέμε θα μείνουν εδώ μόνο στην Ελλάδα, ναι, να απενεργοποιήσουμε τους δορυφόρους για να μην πάει σε άλλες χώρες. Μάλιστα. Παρακαλώ, απενεργοποίηση δορυφόρων. Έγινε. Α, τώρα απενεργοποιήσατε. Μάλιστα, σαν αρχιπλανητάρης που είμαι, μπορώ και απενεργοποιώ και ενεργοποιώ τους δορυφόρους. Χάσατε το σήμα στα κινητά. Δεν έχουμε σήμα στα κινητά, παιδιά. Δεν έχω σήμα. Αν αυτή τη στιγμή έχετε χάσει το σήμα στο κινητό σας, να ξέρετε ότι έχει απενεργοποιήσει μέχρι όση ώρα είναι εδώ, μετά θα ενεργοποιηθεί πάλι. Εβάω σε όλους τους δορυφόρους του κόσμου με το ραδιούιν του. Εύκαλεν το ραδιούιν που ακούσαν τα σαντουιτσίδικα του σταθμού και έκανε shutdown του παγκόσμιου δορυφόρου. Γι' αυτό επίενε ένα μήνυμα που έστειλα προχτές που το κινητό, επειδή έκλεισε τους δορυφόρους ο κύριος χωρίς να μας πει τίποτε. Η εισβολή σε περίπτωση μην υπακοής, ναι, θα δεχτούν διαστημογαλαξιακούς πυράβλους και θα πάθουν μεγάλη ζημιά. Ήδη με ενημερώνουν ότι έχουν αποχωρήσει. Από τη μάσκα ενημερώνεστε. Ενημερώνομαι μέσω σημάτων. Α, okay. Μάλιστα. Έλεος ρε Ανίτα μου, ενημερώνεται μέσω σημάτων που το φαναρούν του μποϊλάτου. Τι εγκαταλάβεις δηλαδή, το οποίο είναι και ενωμένο πάνω στο τηλέφωνο που κρατεί, από το οποίο πιάνει όποιο θέλει. Με αυτό το τηλέφωνο μπορώ και μιλάω, όπως είπα προηγουμένως, με βασιλείς, βασίλισσες, αρχηγούς να φώνει, κρατών. Γέριξε να φώνει, ποιον να πάρει. Είναι ενεργοποιημένο. Τραμπ. Τραμπ να πάρει. Ο Τραμπ, προηγουμένως που μιλούσαμε, εγώ σαν πλανητάρχης τώρα που είμαι, είναι περιφερειάρχης σε μένα. Μάλιστα. Και έχει κάποιο συμβούλιο. Μίλαμε πριν λίγο με τον Τραμπ για διάφορα θέματα. Μόνο τον Νίγαρον εμπιάνει, διότι είναι κρατημένος, αφού κάθε λίγο μπιάνει το κούσον τηλέφωνο. Δεν ευκάλλει νόημα ο πλανητάρχης, όπως δεν ευκάλλουν νόημα και να πουλαλεί ο Πιτσιλίδης. Οι Απόστολοι αναστέλνουν νεκρούς, τους είπε ο Κύριος. Λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς αναστέλνετε, δαιμόνια εκβάλλετε. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Και είπαμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Καλέ μου άνθρωπε. Θαύματα γίνονται στις μέρες μας. Αυτό πες μου, γιατί τα αποφεύγεις να μου το πεις. Δεν αποφεύγω. Το θέμα είναι τι εννοεί καθένας μας θαύμα. Μάνα μου ρε. Ο Δημητρόπουλος καρτερά να πάρει απάντηση εντός της επόμενης ώρας σε ερώτηση που έκανε του Πιτσιλίδη. Του Πιτσιλίδη που δεν σταματά ποτέ να μιλά. Ώσπου να σου απαντήσει, θα σε πάρει μέσω κύκου. Αν δεν υπήρχε αυτή η περίπτωση, προσωπικά θα έλεγα δεν κλαίνει εικόνες.
Κατ' εξαίρεση θα το δεχτώ αυτό και θα το αποδείξω. Το στοιχειοθέτησε ένας άνθρωπος που το θαυμάζω και για την, και για την πολλά του χαρίσματα του Μητροπολίτη Κύκου, αλλά είναι και διάνοια μέσα στα άλλα όλα. Όταν πριν ήμουν μαθητής, ήταν το 95, προδίδουμε και την ηλικία μας, τριόφυτος. Ωραία, Ανδρέα μου, για να μας πεις για τον Κύκου, να καταλήξεις να καρφώνεις την ηλικία σου. Το 95 ήταν τελειόφυτος ο Πιτσιλίδης, παιδιά. Κάμετε μόνοι σας τα μαθηματικά σας. Αν ήταν 18-95, κάμετε εσείς την πράξη. Οκ, okay, 43 η απάντηση, για να με σκορσάρεστε που το λέω. Κατήσει μου αν το δει, θα με πιάσει τηλέφωνο και δεν θα σταματήσει να μιλάμε τίποτε. Γιατί λέγει Άγιοι Σίδωροι? Γιατί υπάρχουν δύο Άγιοι Σίδωροι. Υπάρχει ο μάρτυρας, πτυχίο, επιδικίου αυτοκράτορα, γιορτάζει τις 14 Μαΐου, αλλά υπάρχει και μια επιφανής μορφή πατέρας εκκλησίας που ήταν και μοχλός για την σύγκληση της Οικουμενικής της Τρίτης Συνόδου στην Έφεσο το 431. Τώρα σου πω γιατί το θυμάμαι. Ο οποίος γιορτάζει ο Άγιος Ισίδρος ο Μιλουσιώτης 4 του Φλεβάρι. Διότι 4 του Φλεβάρι το 97, λέει ο καθηγητής μας στη θεολογική, γράψτε μου τα έργα του πατρός της εκκλησίας που γιορτάζει σήμερα. Βλέπω 4 του Φλεβάρι. Έχω σπουθυμόμουν ότι ήταν το Άγιος Ισίδωρος για να γράψω τα έργα του. Η υπόλοιπο του αφιθέατρο έψαχνε να μάθει ποιος ήταν ο Άγιος που γιόρταζε για να πάει να θυμηθεί τα έργα του. Πάτε, το ξεχνάς, πώς το ξεχνάς. Πάντα έσαι ένα βήμα μπροστά. Όχι, πάντα ήμουν φρύ και ήθελα να ξέρω όλες τις λεπτομέρειες. Είναι αδύνατο να τα συγκρατήσεις. Λοιπόν, πευκιάνει σταμάτα. Είναι τρένο ασταμάτητο. Είναι αδύνατο να τα συγκρατήσεις όλα άλλη. Ο Πιτσιλίδης που έμεινε και λεπτομέρεια από την ξέρει. Εμείναν και οι καημένοι φοιτητές του και θεωρούσαν τον που έπαθε ένα αναλαμπή για τον Άγιον Ισίδωρο. Και μετά τον Πιτσιλίδη, πάμε σε μια άλλη επίσης ασυγκράτητη προσωπικότητα, την Ιωάννα Μαλέσκου από το Credit TV, η οποία όσο καλοζευκάζει, τόσο πιο hot γίνεται. Ούτε μια στιγμή, ούτε ένα λεπτό, δεν μπορώ να σκέφτομαι, να ελπίζω, να υπάρχω, να αναπνέω χωρίς εσένα. Ο άλλος τίποτε, δεν με κανονικά πέφτια. Με κατώνει το μακαρούνι του, να μην πιάει που κάτω. Η Ιωάννα χέστηκε για τους υπόλοιπους σε αποδουλεύκου, θέλει απλά να κάνει το σοου της, κάνει ένα ζάκια στην κάμερα και ο Μάιρας αγνοεί την παρουσία της, γιατί έχει και μια συνταγή να τελειώσει ο άνθρωπος. Φίλα με ξανά, πες μου ότι πάντοτε θα είμαστε μαζί. Πες το μου. Στο θάνατο και στη ζωή. Τώρα μπορείς να μας δείξεις. Λοιπόν, και πουρέ και ντοματίνια ολόκληρα. Ναι, πέρα μας για τις ντοματούλες σου, ρε σου. Διότι τούτη είναι η έννοια μας. Κλώνεται η άλλη δίπλα, ξέρω εγώ, και η μόνη έννοια είναι να σημειώσουμε τα υλικά της συνταγής. Μα πώς είναι αναισθησίαση όρθωτος. Είναι πιο σημαντικές οι ντοματούλες που την Μαλέσκου μας. Πάντως μπορεί η Ιωάννα μας να είναι εξαιρετική στο χορό, με το τραγούδι όμως δεν το έχει και πολύ. Δεν είπα ποτέ ότι μαϊδώνει. Δεν είπα ποτέ ότι έχω ταλέντο, τουλάχιστον στα φωνητικά, στα ηχητικά. Και αν ήταν αυτό, θα λέγαμε από φωνή, όχι φωνάρα. Από φωνή, φωνάρα. Και ό,τι άλλο τελειώνει σε άρα. Ταλεντάρα, ας πούμε, κοπελάρα, παρουσιαστριάρα. Τούτα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Πάντως, ο άλλος πίσω εξακολουθεί να μην δια καμία σημασία σε εκείνα που συμβαίνουν γύρω του. Όσα υπονοούμενα για τον Σύριο Άννα, δεν κολλά τίποτε πάνω του. Κολοκυθάκι το οποίο το έχουμε ψιλοκόψει. Πιπεριά, κόκκινη, πολύ βιταμίνη C. Γλυκιά. Γλυκίζει και κάνει και καλό στην καρδιά. Στην καρδούλα μου. Λοιπόν, και στην καρδούλα σου, άμα το δοκιμάσεις και εσύ. Εδώ έχουμε. Πόσο σαλιάριστε μου. Τη δική μου την καρδούλα όμω την έχουν τραυματίσει. Άτε ρε Θεέ μου, ρε κουμπάρε, τραυμάτισες την καρδούλα της Ιωάννας μας, όπως το sharing του Τεύκρου που του το άκαζε ο Σίλος. Έτσι της έκαμε και εσύ πόσα χρόνια να σε παρακαλά, ρε, πόσα. Τσάκρισες την κοπέλα. Ζει ένα δράμα η Ιωάννα μας. Εδώ στον Αλφα όμως οι παρουσιαστές μας έχουν άλλα πιο σοβαρά προβλήματα. Μέσα Ιουλίου οι χορηγίες και η επιδότηση των επιτοκίων για στήριξη επιχειρήσεων, ΗΠΑ και Ευρώπη βάζουν φραγμούς στην επιχειρηματική επέλαση της Κίνας. Ξέρω αν τους δυσκολεύουν και στις ταχυμεταφορές, γιατί περιμένω εδώ και 2 μήνες κάτι από Κίνα και δεν έρχεται. Κάτι το οποίο σε βοηθά να μετακινήσει? Όχι, καμία σχέση. Α.
Είναι ένα δωράκι στο γιο μου που το περιμένει πως και πως μια θήκη κινητού που δεν υπάρχει πουθενά εκτός από την Κίνα. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθει. Σιγά σιγά σε σημείο που σκέφτομαι να πάω στην Κίνα γιατί μουρμουρά. Μάνα μου τον Κωνσταντίνο μας αυτομόλυσε. Τόσο πολλά τον έπρισε ο Μητσής που σκέφτεται να πάει ο ίδιος στην Κίνα για να του φέρει τη θήκη του κινητού που θέλει. Λαλεί το με πόνο ψυχής, θωρίσω στο βλέμμα του. Με παράγγειλε τη θήκη πριν τον κορονοϊό και ακόμα να έρθει. Όσπα του τη στείλουν, ο Μητσής να θέλει άλλον κινητό, τζινούρκο. Πάντως, Κωνσταντίνε μου, αν αποφασίζεις να πάει τελικά, μην ανησυχείς, διότι πλέον πιο γλυόρα κάνεις το Λευκοσία Κίνα παρά το Λευκοσία Λεμεσός. Καλησπέρα, Πέρσα, κυρίες και κύριοι. Από τις 3 περίπου το απόγευμα παραμένει κλειστός ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού Λευκοσία στο ύψος της κοινότητας Πύργου, δημιουργώντας κομφούζιο μετά από την ανατροπή φορτηγού που μετέφερε μπάλες ανού. Το φορτηγό ανετράπη και ακινητοποιήθηκε στο δρόμο με αποτέλεσμα να κλείσουν και οι δύο λωρίδες προς Λευκοσία, όπως επίσης και η δεξιά λωρίδα πορείας προς Λεμεσό. Από το ατύχημα ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες, ενώ ο οδηγός μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο Λεμεσού. Ωστόσο, οι μπάλες ανού διασκορπίστηκαν όπως βλέπουμε και σε σχετικά πλάνα στο δρόμο και 4 ώρες μετά είναι σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης αλλά και μετακίνηση του φορτηγού. Έντονη είναι και η αντίδραση των οδηγών για την καθυστέρηση που παρατηρείται, με αποτέλεσμα όπως μας αναφέρουν την μισή τους μέρα να την περάσουν μέσα στο αυτοκίνητο και τους δρόμους. Χορκάτικον είναι να παραλεί όλη η χώρα επειδή εσωνοστήκαν μπάλες ανού μέσα στο highway. Δεν εμπόρεν κανένας να πάει πούποτε για 5 ώρες. Εμείναν τζαμέ σταματημένα τα πλάτα μέσα στο highway και καρτερούσαν κάποιον να έρθει να συνάξει τις πάλες πέφτει παρέσω. Μάλιστα, Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιαννάκη Γεωργίου, διευθυντή της Τροχέας Αρχηγείου. Κύριε Γεωργίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. 5,5 ώρες και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να μεταπομακρύνουμε αυτές τις μπάλες ανού, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να περάσει ελεύθερα στον αυτοκινητόδρομο. Γιατί? Δυστυχώς δεν είναι έτσι αυτά τα πράγματα. Ήταν ρημουσκούμενο όχημα, δεν ήταν φορτηγός, είχε αναφέρει ο ανταποκριτής σας. Είχαν χυθεί οι μπάλες ανού και στις 4 λωρίδες, με αποτέλεσμα να αποκοπούν και οι 4 λωρίδες. 5,5 ώρες για να βρουν τρόπο να φύγουν τις πάλες σανού. Ας επέρνας σε ώρα αν κομπάτι που κατσέλες να εσφάν. Ήταν να ανοίξει πιο γλύωρα ο δρόμος. Δυστυχώς δεν μπορούσε να αποφευχθεί αυτό το γεγονός. Ήταν ένα ατύχημα το οποίο απέκοψε τις 4 λωρίδες. Χρειάστηκαν υπερπροσπάθειες από τα μέλη της τροχέας. Επί 5 ώρες ήταν επιποδός τόσο αυτοί όσο και τα μέλη του Τμήματος Δημοσίων Έργων, οι οποίοι προσπάθησαν να μετακινήσουν πρώτα τις μπάλες σανού, οι οποίες είχαν διαλυθεί και στις 4 λωρίδες. Στη συνέχεια να μετακινηθεί το ρημουλκούμενο όχημα και ακολούθως το ρημουλκό. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, πάρα πολύ προσπάθεια. Έγιναν υπερπροσπάθειες για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Έγιναν παρακάμψεις σε 3 διαφορετικά σημεία, αλλά δυστυχώς και στον παλαιόδρομο Λευκοσία-Λεμεσού γίνονται έργα και αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα και είχε παρατηρηθεί αυτή η συμφόρηση. Τέλεια. Για να αποσυμφορήσουν το highway, έβαλαν παρακάμψεις για δρόμους στους οποίους εγίνονταν οδικά έργα. Και κάμαν τα σιρότερα, παιδιά. Δεν ξέραν ότι οι δρόμοι είναι κλειστοί και πέμπαν τον κόσμο να πάει για να φύγει από την κίνηση. Κατά άλλα, έκαναν υπερπροσπάθειες. Έκαναν τα πάντα εκτός που το να τσακάρουν ότι οι δρόμοι που στέλνουν τον κόσμο για να γλιτώσει από την κίνηση ήταν ανοιχτοί. Πάντως, εμείς στείλαμε τον Παναή μας έξω για να ρωτήσει εσάς πώς βιώνετε την κατάσταση με την κίνηση. Μια προσφορά της Ισομάτ από την εταιρεία Χατζηγιάννης. Τι τσίρο, όπω έτσι σε θέλω. Λοιπόν, μπαίνουν γλύωρα. Εγώ ψε προχτέ με στην κίνηση που πήσαν τα σανά. Όχι, ευτυχώς. Ευτυχώς. Να μου λέει να κάνουμε για κυκλοφορία εγώ με στη Λευκοσία. Ανοίξουμε άλλη μια λωρίδα γιατί αν είμαστε κίνηση κάθε πρωί. Και αρκούμε να πάει δουλειά. Πάει δουλειά, τι τσίρο. Σε πισίνε που δουλεύει. Ευκήγε έξω από τα ρούχα του ο φίλο μα με το κυκλοφοριακό. Γι' αυτό είναι οδηγά τίτσιρο, όχι επειδή δουλεύει σε πισίνα. Όπως και να έχει, να ανοίξουμε κι άλλη λωρίδα, λέει ο φίλος μας. Άλλη είναι ιδέα. Προτείνεται να κάνουμε για να λύσουμε το κυκλοφοριακό μας πρόβλημα. Να μεγαλώσουν οι δρόμοι, να κάνουν περισσότερους δρόμους. Μας κάνουν τούτοι που έχουμε. Από πού μας κάνουν, από κορυφή κυκλοφορία είναι που γίνεται. Επομένως πρέπει να μεταφέρουμε λίγο το πρόβλημα, είναι. Πάρτε το παραπάνω, όπου πάει. Παραπάνω δρόμους, δηλαδή έχει 25 επιλογές για να πάει στη Λεμεσό. Όχι μόνο μια, έπαιζε μια πάλα σανού μέσα στο δρόμο, έφαστε. Ενώ αν έχεις 3-4 highway, δεν έχει πρόβλημα. Σύρω ό,τι θέλεις. Άλλος.
Είδατε καθόλου το περιστατικό που έφερε σανά ανάμεσα στους δρόμους προχτές στο... Γιατί ρε ζηλίκη. Ρε κουμπάρε, δεν είχε ένα σύρο να τα μαζέψει μάνι, πέρα κάνει 10 ώρες και το πράγμα για μέρα. Τώρα γυρεύκεται Κυριακή, είναι η μέρα να δουλεύει κάποιος, θα δουλεύει και τις κανονικές ημέρες να δουλεύει την Κυριακή. Πρέπει ακριβώς αυτό είναι, τα λάθος μας, ότι δεν δουλεύουν όλοι. Για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Λευκοσία, τι θέλετε να μας πείτε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή. Έξω πώς αντίχει τόσο κόσμος όλο να πάει στα Λατσιά κάθε μέρα και να έρχεται. Αχ, Θεέ μου, η ψυχή μας το ξέρει. Ναι. Από τα φώτα της αστυνομίας κάτω μέχρι εδώ το καλησπέρα, αυτό είναι και ανάβουν τα φώτα 20 φορές. Φαντάσου που 5-17, πώς να κάνει ο άνθρωπος. Να παρκαρίσκουμε μια στόγα σε βίντεο μας και ανουλοφορία. Πολλά καλύτερα. Μάλιστα. Είδατε, βράμε σας τη λύση. Να παρκάρουμε όλοι στο ίδιο τόπο και να μας παίρνει ένα λεωφορείο σιόρ. Να ξεμπερτεύκουμε με κίνηση με τίποτε. Ή να αγοράσουμε όλοι ένα ελικόπτερο. Τώρα, όπως σκέφτομαι, είμαστε εντάξει να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό χάος και με ελικόπτερα. Ο επόμενος, παρακαλώ. Τι έχετε να πείτε για το κυκλοφοριακό πρόβλημα? What the traffic thing is going on in Nicosia. Είναι πολύ δύσκολο. Με όλα τα έργα. Ακριβώς. Ποια είναι η λύση, πράγμα solution? Η λύση είναι να κάνει έργα το ένα μετά το άλλο. Όλα τα έργα μαζί δεν δουλεύει. Ακριβώς, έτσι, ένα-ένα τα έργα. Όχι ούλα μαζί, κάνουν τα λία-λία. Συνδίκιο ο κύριος. Εμάς σασάρουν να τα κάνουν ούλα την ίδια ώρα. Και καταφέρνουν να δημιουργήσουν το χάος. Τέλος πάντων, αφού λες εδώ είναι τη χώρα δουλεύκο ρολόι, πάμε και σε μια άλλη ειδήση. Σε τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στάλθηκε μήνυμα σε πολίτες από ιδιωτικά εργαστήρια, ενημερώνοντάς τους για το αποτέλεσμα του τεστ. Τεστ που δεν έκαναν ποτέ. Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου έδωσε οδηγίες στη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, όπως διερευνήσει το θέμα με την ίδια να δίνει διαβεβαιώσεις στην Επιτροπή πως δεν έγινε ακόμη καμία πληρωμή και δεν θα γίνει αν δεν ξεκαθαρίσει η έρευνα, αφού ο Γενικός Ελεγκτής εγείρει το ερώτημα κατά πόσον χρεωνόταν η Δημοκρατία εξετάσεις που ποτέ δεν έγιναν. Ότσε στην πανδημία αν ήβραμε τρόπο να φάμε ριάλ. Δεν είμαστε τέλεια εμείς στην Κύπρο. Εκτός αν προχώρησε τόσο πολλά ιατρική στην Κύπρο που σου στέλνουν μήνυμα να έχεις κορονοϊό πριν καν κάνεις την εξέταση για κορονοϊό. Πολλά μπροστά λαλό σας. Τι άλλη πατέντα μπορεί να σκεφτεί κανένα και μέσα στην πανδημία? Η απόφαση αυτή, λένε, ελήφθηκε από τον εκτελεστικό γενικό διευθυντή, ο οποίος κάλεσε επίσης για να υποβάλει προσφορά εργολειπτική εταιρεία που ανήκε σε πρόσωπο που του βάφτισε τη θυγατέρα. Ο λόγος για την επέκταση του νοσοκομείου Λευκοσίας και τη δημιουργία νέας ΜΕΘ. Η ελεκτική δεν άφησε εκτός της έρευνας την επιλογή του εργολάβου, η οποία σύμφωνα με τα ευρήματα έγινε έξω από κάθε νόμιμη διαδικασία και χωρίς καμία διασφάλιση ως προς το κόστος και την ποιότητα των υπηρεσιών. Μετά την ανάθεση του έργου, ο οργανισμός σημήθηκε να βγει σε προσφορές σύμφωνα με την έκθεση. Πάλε μπροστά από τους υπόλοιπους. Πρώτα αναθέσαμε το έργο στον εργολάβο που ευάφτισε την κόρη μας και μετά ευκήκαμε σε προσφορές. Είδατε πόσο γλύωρα προχωρούν τα πράγματα, άμα θέλουμε. Αναθέσαν το έργο του συγγενή τους, εκτίσαν τον και μετά έβαλαν τους υπόλοιπους να στείλουν προσφορά. Ελπίζω να μην έκαναν κι άλλες πατέντες μες στον κορονοϊό. Στις δύο περιπτώσεις που το κράτος βγήκε σε προσφορές για μάσκες, δεν ακολουθήθηκαν οι σωστές διαδικασίες, υποστηρίζει η ελεγκτική υπηρεσία. Μάλιστα, στη διαδικασία ανεπλάκη και το όνομα δημοσιογράφου, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε μπέρδεμα αφού απέστειλε προσφορά για λογαριασμό άλλης εταιρείας από το επαγγελματικό mail του οργανισμού μέσου ενημέρωσης, στον οποίο εργάζεται. Συγγνώμη, υπάρχει παραποθιά που είναι κάτω μέσα στον κορονοϊό? Απλά για να ξέρω. Έτσι όπως τα θωρώ τα πράγματα, εμάς η οικονομία μας δούλεψε παραπάνω όσο ήμασταν βαούμενοι σπίτι. Όλοι επιάνναν τα κανονικά. Εκτός που τον κόσμο δεν μπορεί να φύγει από έσω του να πάει δουλειά. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε τούτο γιατί εκνευρίστηκα και να πάμε σε κάτι πιο ανάλαφρο, στο δελτίο ειδήσεων του Έξτρα, ας πούμε, όπου οι αφήξεις διάφορων στάρ συνεχίζονται, διότι μετά από την Τζόρτζια Μπαναγή είχαμε και άλλη είσοδο. Μια μεγάλη καλησπέρα στην Κύπρο μας. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, από απόψε και κάθε Σαββατοκύριακο θα είμαστε μαζί. Και κοντά μου, η Τζορτζίνα, η Τζόρτζια, η Παναγή. Καλησπέρα, Τέρενς. Καλησπέρα, Τέρενς. Βάλε το. Τώρα που τα αλήθεια, η Τζόρτζια να παρουσιάζει δελτίο με τον Τέρενς Κουίκ. Εντάξει, δεν το περιμένω από τώρα να το δω. Ελπίζω την άλλη εβδομάδα να μην ευκεί η Τζόρτζια και δίπλα της να είναι ο Λάρι Κίνγκ. Γιατί θα το αντέξω.
Πάντως, πολλά δυνατή η μεταγραφή ο Terence Quick για τον έξτρα, άσχετο πως η Τζορτζίνα είναι ένα άκορ έξαλλη που βρέθηκε από κεντρική παρουσιάστρια συν παρουσιάστρια. Θορίστη, ότι είναι με δυσκολία που τον καλωσορίζει τον άνθρωπο. Υπάρχει όμως έτσι μια μηχανία μεταξύ τους. Προσέξτε και εσείς. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε αυτήν την πρώτη απόπειρα της ενημέρωσης που σας κάνουμε με όλα τα θέματα από την Κύπρο, τον ελλαδικό χώρο και το εξωτερικό, με τίτλους ειδήσεων. Τζόρτζια Ντζαμέ Παλούτσι, παιδιά. Δεν ταράσει βλέφαρο. Επεράσαν οι εποχές που έφυγαινε με μπρίο και τουπέ, και νιώθω ότι κρατεί το δελτίο μπα στα ζυνίσια της. Όχι, θέλω να δείτε στο βλέμμα της πόσο άβολα νιώθει όσην ώρα μας λαλεί τα νέα ο Terence Quick. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι το θέμα του κορονοϊού, πέρα βεβαίως από τα θέματα της υγείας, έχει δραματικές επιπτώσεις επάνω και στην οικονομία. Όμως καθώς ανοίγει σιγά σιγά η οικονομία προς την τουριστική πλευρά, τόσο απαραίτητη. Τραβάζει μια γραμμή μπα στην κόλλα χωρίς λόγο. Κάτι πρέπει να κάνει. Αυτό είναι να δείξει ότι συμμετέχει κάπως. Μιλάω άλλο, η Τζόρτζια μας κάθεζε με και σου ζητεί και λούαν τη, όπως τα σιλούθια που έχουμε μέσα στο αυτοκίνητο, γίνονται μανέτσι. Με κατεβασμένα τα μούτρα τη. Πάντως ο Τέρενς νιώθει το ότι δεν την εχώνεψε καθόλου την Τζόρτζια μας. Κάτι άλλο. Να πάμε στην επόμενη μας είδηση όσον αφορά τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Σαφώς. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης και η Υφυπουργός Ευρωπαϊκής Γειτονιάς στο Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, Wendy Morton. Θα σου έλεγα γειτονίας, είναι ίσως πιο σωστό. Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα... Ποιάς γειτονιάς, Τζόρτζια μου, αγάπη μου. Γειτονίας. Δεν θα να με σου κάνει μετά παρατήρηση ο Τέρενς. Εσηκωστήκαν οι τρεις στις κεφαλής, τρεις απάνω του αυτού. Δεν φταίει η Τζόρτζια μας όμως, αφού θωρείς την. Δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη που τα νεύρα και το άγχος. Απλά παρακολουθάτε την. Τώρα, να μιλήσουμε για κάτι το ευχάριστο, για κάτι που το περιμένουν εκατοντάδες χιλιάδες Κύπροι. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η αποστολή των επιταγών στους δικαιούχους του σχεδίου απευθείας στήριξης των μικρών, των πολύ μικρών υπηρεσιών και αυτοτελώς εργαζομένων που απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό. Μάνα μου την καημένη, δεν ξέρει να μάνα κάνει. Πού να βάλει τα σέρκα της, αν πρέπει να πιάει την πένα, αλλά δεν πρέπει. Θέλω απλά να θυμηθούμε πως ήταν η Τζόρτζια μας πριν έρθει ο Terence Quick που την εξωτερική. Δέτε με πόσο νάζει μας ελάλλεντες ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 16 Μαΐου. Αρχίζει τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Έξτρα. Μα δέτε χαμόγελον και νάζει. Είσαι ένα αέρα, ρε παιδί. Μενώ τώρα. Έχουμε όμως και κάτι άλλο. Πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο το λέγαμε και στους τίτλους των ειδήσεων. Είναι οι περίφημες, δεν θα έλεγα υποκλοπές, αλλά το τι αρπάζουν οι επιτίδοι από το εξωτερικό, από τηλεφωνικές κλήσεις. Έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο και κάποιος μας παίρνει και βλέπουμε ότι έχει ένα εξωτερικό νούμερο. Εάν απαντήσουμε, τη βάψαμε. Το λέω πολύ απλά. Συμφωνεί η Τζόρτζια. Μπορεί να θέλει να του γυρίσει το mobile πας στη κελέρα, αλλά συμφωνεί σου στη δικαιλούαντες με ό,τι πει ο Terence Quick. Τζόρτζια μου, υπομονή, μάνα μου. Συνέχισε να σου στη κελέ σου καταφατικά και όλα θα πάνε καλά. Δεν ξέρω εξετάσεις σπουδίας. Χαλαρά. Μια και είπα εξετάσεις, πάμε να δούμε πώς θα πάνε οι μαθητές στην Ελλάδα, στις Πανελλήνιες. Εντάξει, εγώ δεν είχα διαβάσει τίποτα. Αλλά ήταν δύσκολα τα θέματα, να σου πω την αλήθεια. Οι μαθητές σου πώς τους είδες, τι λένε? Όλοι τούβλα είμαστε. Όλοι τούβλα είμαστε. Ρωτάτε κανέναν που είναι τούβλο για να σας πει αν ήταν δύσκολες εξετάσεις. Φαίνεται πάντως ότι απασχολεί τους πάρα πολύ το μέλλον τους, έτοιμοι να προκόψουν στη ζωή τους. Ίσως καταφέρουν μια μέρα να γίνουν και αυτοί συμπαρουσιαστές της Τζόρτζιας, ποιος ξέρει. Μιας και είμαστε όμως εκτός Κύπρου, πάμε και σε μια άλλη διεθνή είδηση. Λοιπόν, πάμε όμως να συνεχίσουμε, Αλέξανδρε μου. Όχι, ποιος συνεχίζει, viral. Viral ειδήσεις θα συνεχίσουμε, καθώς θα σε πάω σε μια δυσάρεστη είδηση.
μπορεί να σας προκαλέσει και γέλιο. Κωμικοτραγική θα την έλεγα. Κωμικοτραγική ακριβώς, γιατί ένας κύριος στην Ινδία δεν πέθανε από κορονοϊό, αλλά από ανεμιστήρα, ενώ ήταν στο νοσοκομείο με συμπτώματα κορονοϊού, να πούμε ότι βρισκόταν στον αναπνευστήρα, όχι σε σοβαρή κατάσταση, αλλά ο γιατρός κατά λάθος έβγαλε την πρίζα του αναπνευστήρα για να βάλει τον ανεμιστήρα, γιατί επήρωσε ο άνθρωπος και έτσι ο ασθενής απεβίωσε. Έφκανε τον αναπνευστήρα για να βάλει αριστήρα. Μπορεί να πέθανε ο άνθρωπος, αλλά οκ. Okay. Ξέρετε τα θερμοκρασίες κάνουν στην Ινδία, σχεδόν όπως εμάς ήταν. Εν τω μεταξύ, ο Αλέξανδρος Λαλή δεν ήταν σοβαρά ο ασθενής. Ήταν σοβαρά, γεμ. Αλλά μόλις του ευκάλαν την πρίζα, τον αναπνευστήρα πέθανε. Να μας πελάνετε. Είναι δυνατόν. Εντάξει, κοίτα. Είναι δυνατόν. Ήταν να πεθάνει ο υπόλοιπος ούλος θάλαμος, η αλήθεια. Τι εννοεί, Αλέξανδρε. Από την πυράν. Τώρα... Δεν έχουν air condition στην Ινδία μέσα στα. Κοίτα, απαγορεύεται το air condition. Ναι, λόγω κορονοϊού. Οπότε... Εντάξει, ο γιατρός όμως, ευλογημένος ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή, εμπέρδεψε την πρίζα, να πούμε, έφκανε τον αναπνευστήρα του πλασμά του. Και δεν το πήραν είδηση μέχρι που πέθανε. Μόλις έβγαλαν τον αναπνευστήρα, πάει ο άνθρωπος. Συμπέρασμα, ο αναπνευστήρας δεν μπαίνει ποτέ στην πρίζα, παιδιά, ή τουλάχιστον σε αυτήν που κάποιος μπορεί να έχει πρόσβαση και να την ευκάλει. Ευχαριστούμε, Παντελή μου. Δώστε ένα νόμπελ ιατρικής του πανελίστα της Μαρίας, σας παρακαλώ, που μετά από τόσους ανθρώπους που χάσαμε λόγω κακής επιλογής πρίζας, ήρθε να δώσει τη λύση. Παιδιά, τι συζητούσαν τις εκπομπές. Πού βρίσκονται τις ειδήσεις και λαλούνται του κόσμου. Πάντως, θεωρώ το σκηνικό να γίνεται άνετα και στην Κύπρο, με μιξερούιν του φραπέ όμως αντί για ανεμιστήρα. Κύριε Λέζη, να μην παγούμε. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα να πάμε στο αγαπημένο μας κωμικό τηλεπαιχνίδι, ο πιο αδύναμος Κρίκος, που είναι πιο αδύναμος και που το οδικό δίκτυο της Κύπρου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Είμαι ο Μάριος, 30 ετών και μου αρέσει η αναρρίχηση. Και σας αρέσει η αναρρίχηση? Μάλιστα. Πού πάτε και αναρριχέστε? Στα παιδεία τα αναρριχητικά που υπάρχουν στην Κύπρο. Εκεί αναρριχάστε? Αναρριχόμαι, ναι. Και καταρριχόμαι. Πού είναι αυτά? Συνήθως πάω στην Ίνια, στη Γερακόπετρα. Συγγνώμη, για αναρρίχηση δεν έπρεπε να πηγαίνετε στην Αναρρίτα? Όχι, εκεί είναι για αναράες. Εγώ είναι η αναρρίχηση που πάω. Εσύ δίκιο. Η αναρρίτα ή η αναράες, όχι η αναρρίχηση. Δεν θέλω να φανταστώ για ποιο σκοπό μπορεί να πιένε στη Βιζαζάνη στο Στρουμπί. Ας μείνουμε στο βασικό του χόμπι, την αναρρίχηση. Πάντως οι σημερινοί παίχτες δεν μου φατσάρουν και πολλά έτοιμοι για να έβρουν τις σωστές απαντήσεις. Όπως ο επόμενος, ας πούμε, που δεν εκούτσισε τίποτε. Και άμα λαλώ τίποτε, τίποτε. Ποια είναι η γενική πληθυντικού του επιθέτου αμετροεπής? Γενική πληθυντικού του επιθέτου αμετροεπής. Αμετροεπής. Αμετροεπών. Με ποια ονομασία είναι γνωστό το παραδοσιακό επιτραπέζιο παιχνίδι επί δεξιότητας με τα ξύλινα τουβλάκια? Σκαδουλίγα. Τζέγκα. Παραδοσιακό παιχνίδι με ξύλινα τουβλάκια, σκατούλιγα. Σκατούλιγα. Σου απάντησαν τζέγκα. Ότι πως είπε σκατούλιγα, δεν μπορώ να αγαπώ το. Εντάξει, είσαι ένα δίκαιο παραδοσιακό παιχνίδι, είπε το Τάσος. Πού να πάει ο νους του στον Τζέγκα? Παναγιώτη, δεν θα μπορούσατε να περιγράψετε καλύτερα την επίδοσή σας στο παιχνίδι. Σκατούλικα. Θα σας ρωτάνε πώς πήγατε στον πιο αδύναμο Κρίκο. Πώς πήγες, Παναγιώτη, στον πιο αδύναμο Κρίκο, θα απαντάτε... Σκατούλικα. Όπως λέμε, καλούτσικα. Ο Παναγιώτης επίε σκατούλικα. Αρέσκει που γελά όμως, διασκεδάζει το κανονικά. Τα σκατούλικα πώς σας ήρθε? Το Ιαπωνέζικο δεν τα ακούσα. Α. Ναι. Γιατί δεν τα ακούσατε? Είστε περήφανος ταυτιάκος, 21 χρονών παιδί. Ορίστε. Εντάξει, τέλειο. Στρολάρι τον κανονικά τον Τάσο. Πάντως, αν νομίζετε ότι τις υπόλοιπες ερωτήσεις ακούτσισαν, δεν λαθάνεστε. Ένας πελαργός ή ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη? Πελαργός. Ναι. Ένας πελαργός δεν φέρνει την άνοιξη. Ήταν και multiple choice η ερώτηση. Και πάλι είπε το λάθος, δεν κουμπάρει. Τίποτε, παιδιά. Ο φίλος μου να αφήνει νύχτα μου το παιχνίδι, νιώθω το. Ελπίζω οι υπόλοιποι παίχτες να μας βγάλουν ως προπρόσωπους. Μαρία, ο πιγκουίνος είναι πτηνό ή ψάρι? Ψάρι. Ναι, ρε. Πιγκουίνος είναι ψάρι. Δεν το ξέρεις? Αν πάει σε ψαροταβέρνα και έχει πιγκουίνο μέσα στο μεσέ. Καλύτερα βίαι. Έτσι με το λεμονούιν του. Το καλύτερο κρέας. Ουλογκούνα. Κύριε Λέσσε, να σας κάνουμε να ξεχάσουμε τη ζωή που ξέρουμε τούτη. Ποιο είναι το 25% του 100?
Το 75. Φουλανή σου ρε, το 25% του 100 ρε κουμπάρε. 75. Έτοιμος για τη μαθηματική Ολυμπιάδα ο παρέας. Σκεφτείδαμε το έλαλε την απάντηση μέσα στην ερώτηση. Εν το λαλίστηκε το πιο δύσκολο μαθηματικό πρόβλημα που μπορεί να σου τύχει. Τέλος πάντων, ο επόμενος μπορεί να πει καλύτερα. Ποιο διπλό σύμφωνο υπάρχει στη λέξη αιμορραγία? Αλφαϊότα. Αλφαϊότα είναι ούτε σύμφωνο ούτε διπλό. Πρώτη φορά θέλω κάποιον να κάνει δυο φορές λάθος με την απάντηση. Ο επόμενος. Το σαραγλί είναι ονομασία κοχυλιού ή παραδοσιακό γλυκό? Κοχυλιού. Κοχυλιού. Βάλεις το σαραγλί έτσι πας το φτύσεις σου και ακούεις τη θάλασσα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι μετά πρέπει να τα κάνεις με μπατονέτα για να φύγουν τα σιρόπια. Δεν ξαφνικά μόνο το σαραγλί λάδι. Δεν είναι σαραγλί μου το λάλουμε εμείς. Ο φίλος μας. Αλλά οκ. Okay. Εγώ που είμαι 120 κιλά είναι εύκολο να κρίνω. Ξέρω όλες τις ονομασίες φαγιών που κυκλοφορούν έξω. Άλλη ερώτηση. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης πλειοδότης? Μειονότης. Τουλάχιστον δεν είπε ένα αεροπλανοδότης. Ούτε κατάλαβε την ερώτηση ο Τάσος. Κάνε το ακόμα μια ερώτηση όμως, έτσι θα του δώσουμε ακόμα ένα chance. Σε ποια χώρα της Καραϊβικής βρίσκεται η Αμερικανική στρατιωτική βάση Γκουαντάναμο? Γουατεμάλα. Ακούετε πάντως ότι είναι στη Γουατεμάλα. Γουαντάναμο, Γουατεμάλα. Να ζουλίο, μπορεί να πει σα έξω, αλλά έχει ένα σκεπτικό πίσω από την απάντηση του παρέα. Το ίδιο καλό στη γεωγραφία είναι και ο επόμενο παίχτη. Ποια είναι η επίσημη γλώσσα του κράτου του Κουβέιτ? Ρώσικα. Ρώσικα στο Κουβέιτ, ρε κουμάρε. Πώς θες τα αποθεκεία μου. Σιγά μην μιλούνται Ιαπωνέζικα. Στις Αραπιές, Ρώσικα. Πάντως συγκεκριμένος φέρετε στο βλέμμα του ότι είναι η ιδέα τι γίνεται. Ποιου πλανήτη είναι φυσική δορυφόρη ο Τιτάνας, η Ρέα, ο Ιαπετός και ο Εγγέλαδος? Της Γης. Τους βλέπετε. Ποιος Έλληνας πρωθυπουργός καθιέρωσε τη δεκαετία του 90 το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου? Ο Ανδρέας Μητσοτάκης. Έχετε ρίξει όλα τα μαργαριτάρια τα μεγάλα στο τελικό. Ποιος Ανδρέας Μητσοτάκης, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Απορώ τι χημικές ενώσεις γίνονται μέσα στο μυαλό του την ώρα που ακούει την ερώτηση ενός που να απαντήσει. Δεν εκούτσισε τίποτε ο Γιάννης. Θωρείς την άγνοια στο βλέμμα του. Κάνω το ρωτάσιο μου, κάπτεν, έτσι πιο απλή ερώτηση. Αποτελεί ένα από τα δημοφιλή Λάτιν τραγούδια του Καρναβαλιού. Και τέλα. Λα πόμπα. Και τέλα πόμπα, και τέλα πόμπα, και τέλα πόμπα, τέλα πόμπο, για. Πιάστε το όνομα του, να τον πέψουμε στο καρναβάλι τη λεμεσή του χρόνου. Πέτυχε και πάθει το τραγούδι. Πάμε και στον τελευταίο. Είμαι ο Πάμπος και ό,τι εξάγει ο οργανισμός του ανθρώπου είναι η ειδικότητά μου. Πάμπο! Για πείτε μας, ασχολείστε με ό,τι εξάγει ο ανθρώπινος οργανισμός. Δηλαδή. Να το βρείτε. Σκεφτείτε λίγο. Αδειάζετε βόθρους. Μπράβο. Και πώς θα πάει η αίσθηση της μυρωδιάς? Ένα συνήθιο. Η όσφρηση καλά? Μπόμπα. Τώρα με το αποχετευτικό δεν έχετε λιγότερη δουλειά? Όχι. Κάθε μέρα δηλαδή αδειάζετε βόθρους? Κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σκατοζωή δηλαδή. Δεν μπορεί να το πει καλύτερα ο Τάσος. Αφού η μέρα αυκαιρώνει βόθρους άνθρωπος, που τον πρωί στη νύχτα. Δεν τα διαφορετικά το περιγράψει. Δεν ξέρω γιατί έκανα τούτο συνειρμό, αλλά ήρθε η ώρα να φωνάξουμε μέσα τον Παραή μας. Παραϊώτη, πού είσαι τέκνο μου? Δεν μου λιώσει συνειρμό. Είσαι ένας κατούλικο, ρε. Πάντως αν δεν φάεις πιγκουίνος της χάρα. Επειδή δουλεύκεις που πρωί στην νύχτα. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όλοι, σε όλους καλησπέρα, εκτός από εσάς που είστε πάνω στη σκηνή. Μιας και είμαστε ρεσίως λοιπόν στην πρώτη τελευταία μας εκπομπή και αφού μέσω αυτής της ενότητας έχουμε στείλει αμέτρητες ευχαριστίες σε όλους τους συνανθρώπους και φίλους εκεί έξω που παλεύουν καθημερινά για έναν καλύτερο αύριο, θα ήταν σίγουρα παράληψη μας να μην σταθούμε για μια στιγμή και να ευχαριστήσουμε όλους τους συνανθρώπους μας που παλεύουν καθημερινά στις αντικαρκινικές μονάδες ανά την Κύπρο.
Σε αυτή τη διαδρομή θα είμαι δίπλα σου. Θα βάλω σε προτεραιότητα τις ανάγκες. Θα σε ακούω. Θα παλύνω τον πόνο σου. Θα γίνω η δύναμή σου. Θα σου κρατώ το χέρι. Θα κλάψω. Θα γελάσω. Θα στηρίξω την οικογένειά σου. Θα σου παρέχω φροντίδα όποτε τη χρειαστείς. Θα σου χαμογελώ. Σε αυτή τη διαδρομή είμαστε δίπλα σου σε κάθε βήμα. Το φιλμάκι ετοιμάστηκε εξ ολοκλήρου από το προσωπικό του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. Ο λόγος που ετοιμάστηκε το συγκεκριμένο βίντεο είναι για να υπενθυμίσει στον κόσμο ότι παρόλες τις προκλήσεις των τελευταίων μηνών, οι επαγγελματίες υγείας του Συνδέσμου δεν σταμάτησαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους συνανθρώπους μας που νοσούν. Με τη φράση «Σε αυτή τη διαδρομή είμαστε δίπλα σου σε κάθε βήμα», ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος θέλει να στείλει το μήνυμα ότι βρίσκεται δίπλα στον κάθε συμπολίτη μας που το χρειάζεται σε όλα τα επίπεδα της ασθένειας. Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Σύνδεσμος είναι η εντονοσοκομιακή περίθαλψη, οι υπηρεσίες ημερήσιας νοσηλείας, η κατοίκον νοσηλευτική φροντίδα, η ψυχολογική, κοινωνική και πνευματική στήριξη ασθενών και των οικογενειών τους, οι υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και θεραπεία λεμφυδήματος, αρωματοθεραπεία και καθημερινή μεταφορά ασθενών από τις πόλεις τους στα ογκολογικά κέντρα σε Λευκοσία και Λεμεσό. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε όλους τους συμπολίτες μας, ανεξάρτητα από την κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση, την καταγωγή ή το θρήσκευμά τους. Για να είναι σε θέση όμως ο Σύνδεσμος να επιβιώσει, βασίζεται στη γενναιοδορία της κυπριακής κοινωνίας. Εάν θέλετε κι εσείς να συνεισφέρετε στο έργο του Συνδέσμου, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στη σελίδα του Συνδέσμου. Εμείς δεν έχουμε παρά να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για το έργο σας και να ξέρετε ότι θα είμαστε για πάντα δίπλα σας. Μπράβο Παναγιώτη μου. Θέλω να πω κάτι τώρα. Πάμε σε break και θα σου τα πω όταν επιστρέψουμε. Απολογούμε για αυτόν που ακούσατε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Και θέλω να σας πω ότι προ-κορονοϊού είχαμε οργανώσει μαζί με τη βοήθεια του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου δύο φιλανθρωπικές παιδικές παραστάσεις. Η μία θα λάμβανε χώρα στην Λεμεσό και η άλλη στη Λευκοσία. Δυστυχώς, λόγω κορονοϊού, αναγκαστήκαμε να τις ακυρώσουμε, όπως βέβαια όλες τις προγραμματισμένες παραστάσεις που είχα εγώ τουλάχιστον, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι φίλοι. Όμως είχαμε μπει και είχαμε ζητήσει από τον κόσμο, όσοι ήθελαν, επειδή προαγοράσαν τα εισιτήριά τους, είχαμε πει ότι όσοι ήθελαν να επιστρέψουν τα χρήματα τους πίσω θα τους τα επέστρεφαν. Όσοι όμως δεν ήθελαν και ήθελαν να κάνουν εισφορά για το φιλανθρωπικό μέρος της όλης εκδήλωσης, τα έκαναν εισφορά, οπότε σήμερα έχω μαζί μου
τον πρόεδρο και τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Αστυνομικού Κύπρου, που είναι εδώ, Παναγιώτη μου. Καλησπέρα. Δεν ξέρω, διοχετεύουμε την κίνηση, είναι εσείς. Δουλειά άλλο. Εντάξει, εσείς που είσαστε. Εγώ είμαι βοηθός του φίλου σου, του κ. Σωτηριάκη. Μάλιστα. Κορούδες, ελάτε κι εσείς. Είστε κι εσείς του αστυνομικού, έτσι να μας συλλάβετε, ναι. Όχι, πολλά ωραία. Λοιπόν, γυρίστε έτσι όμως για να μπορούμε να μπορούμε να μιλήσουμε. Γεια σας, τι κάνετε. Έχει πολλά ψαρωτικό νύφωση. Δεν να σκόψεις κανέναν πιντετούδι, ναι. Παρανομήσεις γιατί όχι. Σωστό, αν παρανομήσω. Επέτωξα στο μικρόφωνο, αν παρανομήσω. Αν παρανομήσεις κύριε Λουή, γιατί όχι, λέω. Μάλιστα. Κουίσεις, Παναγιώτη μου. Δεν ξέρω. Παναγιώτη, χαρίστε εγκρίμα. Αν το θες έτσι όπως είναι λαπορτάρις τώρα, δεν το λέω. Ναι. Εγκλαψίλη. Λοιπόν, πρόεδρε. Είμαι ο αναπληρωτής γραμματέας, όχι ο πρόεδρος. Αναπληρωτής γραμματέας, όχι ο πρόεδρος, αλλά θα μπορούσε να ήσουν και πρόεδρος στις επόμενες εκλογές του Συνδέσμου. Ναι, με στα σχέδια. Λοιπόν. Ναι, στα σχέδια μου. Λουί μου, σήμερα, όπως έχεις πει, είμαστε εδώ γιατί θα θέλαμε να δώσουμε τα χρήματα που έχουν μαζευτεί από τις δύο από την πωλήση των εισιτηρίων για τις δύο παραστάσεις που τελικά λόγω. Εγώ και ευτυχία ξέρουμε πόση προσπάθεια να κάνουμε να βρούμε ημερομηνίες, θέατρα, να το οργανώσουμε. Δυστυχώς λόγω κορονοϊού οι παραστάσεις αναβλήθηκαν. Όμως τα μέλη μας και ο κόσμος που αγόρασαν τα εισιτήρια απλόχερα είχαν μπει να διοχετευτούν για τον σκοπό των οποίων είχαμε προγραμματίσει. Έχω την εντύπωση ότι κανένας δεν ζήσε τα λεφτά του πίσω. Όλοι ήταν με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά και απλόχερα παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο κόσμος αυτήν την περίοδο. Εν τούτης, πρόθυμα είχαν ζητήσει τα χρήματα να οδούν για τον σκοπό των οποίων είχαν προγραμματιστεί. Και τα... Από τα έσοδα από την παράσταση της Λεμεσού θα δοθούν στο Μαγκύπριο Σύνδεσμο για άτομα με αυτισμό. Που έχουμε συνολικά σήμερα... ανέρχονται στις 4.000 ευρώ. Μάλιστα. Και από τα έσοδα... Γεια σας. Αυτά είναι τα δικά σας. Αυτό είναι για το σύνδεσμο αυτισμού. Μαγκύπριο Σύνδεσμο για άτομα με αυτισμό. Ωραία. Να μας πει την κυρία δύο λόγια. Θα ήθελα εκ μέρους του Παγκύπριου Συνδέσμου να ευχαριστήσω το Σύνδεσμο Αστυνομίας Κύπρου, να ευχαριστήσω τον κύριο Λουίτ Μπατσαλίδη που συμβάλλατε όλοι για να διοργανωθεί με δική σας πρωτοβουλία μια εκδήλωση και αποφασίσατε να μας προσφέρετε τα έσοδα από την εκδήλωση και παρόλο που η εκδήλωση δεν έγινε, παρόλα τα αυτά ευχαριστούμε και τον κόσμο και όλους τους χορηγούς που στήριξα. Τα χρήματα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συνδέσμου, λειτουργούμε αρκετά προγράμματα και με αυτόν τον τρόπο με αυτές τις χορηγίες μπορούμε και εμείς και προχωρούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τις παραστάσεις. Η Λεμεσό σε ποια είναι στη Λευκοσία. Στη Λευκοσία θα δοθούν στο Μαγκύπριο Σύνδεσμο ένα όνειρο, μια ευχή. Και αν έρχονται στι 2.100 ευρώ. Ο λόγο που εντό λένε γιατί ήταν πιο μικρή αίθουσα στη Λευκοσία. Δυστυχώ δεν βρίσκαμε πιο μεγάλη αίθουσα στη Λευκοσία. Επί ευκαιρία, Λουί, θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε σαν σύνδεσμο Αστυνομία Κύπρου, διότι μόλι ζητήσαμε τη συμβολή σου σε αυτέ τι παραστάσει πρόθυμα και με ευχαρίστηση δήλωσε συμμετοχή και να μα βοηθήσει σε αυτό το εγχείρημα. Και καθώ του χορηγού μα και όλου όσου. Η Ευτυχία και η Άννα Μαρία που βοήθησαν να πραγματοποιηθούν. Αλλά δυστυχώς... Εγώ ευχαριστώ. Θα τα οργανώσουμε στο μέλλον. Απλώς και ο κύριος 56 να μας πει δύο λόγια για το σύνδεσμο ενώνυμο. Και εγώ πολλές, πάρα πολλές ευχές και ευχαριστίες ταυτόχρονα στο Σύνδεμα Αστυνομίας, στο Λουί Μπατσαλίδη, στους χορηγούς και σε όλο τον κόσμο που έχει αφήσει τα χρήματα του για το σκοπό των οποίων έχετε ταχθεί και οι δύο, Σύνδεσμοι και Λουί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς, από το Σύνδεμο, ένα όνειρο, μια ευχή, γιατί με τα χρήματα αυτά θα φέρουμε κάποια χαμόγελα σε κάποια πονεμένα μουτράκια που καμιά φορά δυστυχώς δεν γνωρίζουν καν τι σημαίνει χαμόγελο. Θα πραγματοποιήσουμε τις ευχούλες αυτών των παιδιών στο πλαίσιο ενός προγράμματος ψυχολογικής υποστήριξης και θα βοηθήσουμε παιδιά τα οποία μεταβαίνουν κυρίως στο εξωτερικό για θεραπεία. Mm-hmm. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που σκέφτεστε αυτά τα παιδιά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και εμείς οι εθελοντές από καρδιάς να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που στηρίζει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Εμείς ευχαριστούμε και σε καλή συνέχεια στο έργο και στους δύο συνδέσμους. Επίσης ευχαριστώ την Σύνδεσμο Αστυνομίας Κύπρου και είμαι σίγουρος ότι με την ευτυχία εδώ και την Γιάννα. Άννα. Άννα Μαρία. Έχει καλά αυτιό, γιατί ήταν προσφορά. Άννα Μαρία. Τα δύο σένα, ήταν ο Γιάσος, δεν μας πει Άννα Μαρία τώρα. Άννα Μαρία μου, ευχαριστώ. Είσαστε και οι δύο φίλες μου, εννοώ χρόνια. Οπότε
και με τον κύριο βοηθό του, κύριο Σωτηριάδη. Ελπίζω να μην χρειαστεί ποτέ να μας πάρει μέσα ο κύριος Σωτηριάδης, κατήσι μας. Είμαστε σε επαφή και μόλις επιτρέψουν οι συνθήκες, θα πραγματοποιήσουμε τις παραστάσεις και θα δώσουμε, θα βοηθήσουμε άθελα μας, αλλά με πολύ χαρά, και άλλους συνδέσμους που έχουν την ανάγκη. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δέσμευση προσωπική, όχι προεδρική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Μπορείτε να περάσετε έξω. Απλώς πέρα κατεβείτε για να τραγουδήσει ο τραγουδεύκος το τραγούδι του. Να βγάλουμε βεβαίως. Όσες φωτογραφίες θέλετε, μετά θα είμαστε εδώ. Παναγιώτη μου, πρώτο-τελευταίον ανέκδοτο της χρονιάς. Σύρτω να στο πάρει το ποτάμι. Περίμενε, επειδή στεκούμαστε, έχει γερό να πω και έτσι πιάσε με... Έχει γερό να σταθούμε για να το πω. Έχω δυο δικά μου. Όχι ρε Παναγιώτη, δυο. Άρεσε του Όμηρου. Σε δυο και δικά σου, τάρασε. Λοιπόν, τι κάνουν τα φώτα του καλησπέρα η ώρα 5 το πρωί. Περιμένουν να έρθουν να τους αλλάξουν τα φώτα του καλημέρα. Άντε ρε Παναγιώτη, άντε ρε Παναγιώτη. Πώς ονομάζεται κάποιος που βάφτισε ένα μωρό και τραγουδά λαϊκά? Τατανζίδης. Άντε ρε Παναγιώτη. Ντρέπουμε για τούτο πραγματικά, αλλά Τατανζίδης. Αυτά είχαμε για σας απόψε, αμένοι μας φίλοι. Κανένας δεν καταλαβαίνει, παιδιά, μιλούν μου μέσα στο φτιά, κανένας δεν καταλαβαίνει τα μπουλάλη. Και Καζαντζίδης, Τατανζίδης, εβάφτισε μωρό. Λοιπόν, στο σταθερό μας ραντεβού, το τελευταίο ραντεβού της σεζόν, την επόμενη Παρασκευή, 9 και 4 στο Αλφα Κύπρου. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ. Γεια σας. Και ξημέρωσε, φωνάζω για να ακούω. Και ξημέρωσε, ψυχή μου που πονά. Thank you.